Πες με ερώτηση που είπες. Ποια ήταν η ερώτηση? Αυτό το τραγούδι, το ηχητικό από τη Μαδρίτα, θα τα αλλάξεις μόνο όταν θα υπάρξει μεγαλύτερη επιτυχία? Όταν θα υπάρξει μεγαλύτερη νίκη ή τρόπαιο. Αν πάρουμε δηλαδή φέτος, τη χρονιά που έρχεται, πρώτα Θεός Υγεία να έχουμε, πάρουμε το κύπελο, θα κάνω άλλο ηχητικό. Εγώ δεν το έκανα το ηχητικό, δεν είμαι καλός στα μοντάζ αυτά. Εμένα ήταν η ιδέα μου. Έλεγα το φιλαράκο μου, τον Σταύρο τον Δανά, το συνονόματό σου. Κόψε εδώ, κάνε αυτό, κάνε εκείνο. Αυτό είναι expert σε αυτά. Με ένα επαγγελματικό πρόγραμμα που είχε. Είναι την ημέρα, το κάναμε, δεν το ξέρουμε φυσικά, την ημέρα που κέρδιζε ο ΠΑΟΚ μέσα στην Τότεναμ. Εκείνη την ημέρα το κάναμε. Δηλαδή, αυτό που ακούς 3 λεπτά, 4,5 ώρες. Θα βάλει δηλαδή ο Σιώπης γκολ στη Μάντσεστερ και θα λέει Σιώπης like the silence in Greek. Then, like the wall. Όχι, Σιώπης είναι σιωπή, ρε. Silence in Greek. Silence. Λες, ε. Είσαι καλός στα αγγλικά. Έχουμε lower. Κάτι που πάρει. Κάτι διαβατήριο να έχουμε, ας μην ξέρουμε αγγλικά. Διαβατήριο. Τώρα στην Αγγλία, τώρα πλάκα-πλάκα, αν παίξουμε Αγγλία, τι θέλει, διαβατήριο ή όχι? Ταυτότητα. Εσύ ταυτότητα. Αφού Brexit λέει και την κοπανάνε, τι. Εντάξει. Brexit λέει και κάνανε εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πώς γίνεται αυτό? Εντάξει, είναι όπως... Δεν βγήκαν από την Ευρώπη αυτοί. Είναι όπως εκλογές στην Ελλάδα που τα κόμματα ενάντια στην Ευρώπη και πάνε στην Ευρωπαϊκή. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, μπήκαμε κατευθείαν με γκολ από τα αποδυτήρια. Το φίλο μου τον Σταύρο, τον Κρέζα. Κρέζα ή Κρέζα είναι. Καταρχάς δεν λέμε επίθετα, ποτέ δεν λέμε. Δεν πειράζει. Εσύ γιατί δεν λες επίθετα. Γρηγοριάδης, πάντα το λέω. Ζάχος Ντρούλινγκ. Ζάχος Γρηγοριάδης. Το Ντρούλινγκ είναι προσωνύμιο. Το Γρηγοριάδης γιατί δεν σε αρέσει να το λες έτσι. Πάντα το λέω. Είσαι σαν αυτούς, ας πούμε, ο Ρέμος που δεν λέγεται Ρέμος. Ο... Όχι, όχι, Γρηγοριάδης είναι το επίθετό μου. Όχι, εννοώ καλλιτεχνικό έτσι, ρε παιδί μου. Άδης. Σιγά μην είσαι και ο Τέρενς Κουίκ. Όχι, Κουίκ. Γρηγόρος Άδης, Γρηγοριάδης. Σωστά. Λοιπόν, πας γρήγορα στον Άδη, δηλαδή. Πού να φας τη γλώssa σου, βρε κατσίκι, γι' αυτό σε έφερα. Είμαι κάποιος, που είμαι τέτοιο. Κάποιος προπάπους έφυγε γρήγορα και τον ναι, αφήσαν όχι, έτσι. Ναι, όχι, έτσι είναι Γρηγοριάδης. Έτσι. Γρηγοριάδης είναι το επίθετο. Μπορεί όταν βλέπεις ότι κάποιος πλησιάζει θάνατος, τρέχεις. Πού να μου χαθείς να. Ναι, λοιπόν. Ξεκινάμε, κύριε Σταύρο. Πάντα, έχουμε επικαιρότητα, έχουμε χαμός. Έχουμε πολύ πράγμα. Τους έχουμε πολύ πράγμα, βέβαια, ναι, θα πω. Έξι εταιρείες που σας στηρίζουν από πίσω, έτσι δεν είναι, μεγάλους χορηγούς. Μεγάλους χορηγούς. Πρώτα όμως θα πούμε ότι που βρισκόμαστε, έτσι. Εννοείται. Στο Λίμπερο 107,4 βρισκόμαστε. Η εκπομπή που ακούτε έχει τίτλο Ράδιο Μαρμίτα, κυτρινόμαυρη εκδοχή της εκπομπής σήμερα. Θα σας κρατήσουμε παρέα από τις 8 μέχρι τις 10 εδώ με τον φίλο μου τον Σταύρο. Θα σχολιάσουμε την επικαιρότητα που έχει ψωμάκι σήμερα. Να πω την αλήθεια, έχει. Θα τη σχολιάσουμε μαζί, αλλά όχι μόνο μαζί. Θέλουμε, περιμένουμε και τα μηνύματά σας και εδώ στο σταθμό, αλλά και στο, θα πω σε λίγο τον τρόπο επικοινωνίας για τα SMS στο σταθμό, αλλά φυσικά και στον τοίχο μου υπάρχει ήδη το status της εκπομπής. Μπορείτε να μπείτε να γράφετε την άποψή σας και φυσικά σε λίγο όταν ανοίξουμε και τις γραμμές θα ζητήσουμε την άποψη του κόσμου πάνω σε αυτά που θα σχολιάζουμε εδώ με τον φίλο μου τον Σταύρο. Ξεκινάω όμως με τους βασικούς υποστηρικτές της εκπομπής. Πρώτος και καλύτερος, το Πορκίτο Ψητοπολείο. Με τις αυθεντικές και παραδοσιακές του γεύσεις το Πορκίτο, με ντόπια κρεατικά και χειροποίητες νοστιμιές να σας τρέχουν τα σάλια. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινό σικοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα μπέργκερς, κλαμπς μενού με πολλές επιλογές για ενός 4 άτομα, αλλά και ολόφρες και σαλάτες και συνοδευτικά. Καραολή και Δημητρίου 52 πρώην διοικητηρίου είναι η διεύθυνση και delivery στο 2310-520-555. Κατεβάζοντας την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και κάνοντας φυσικά την παραγγελία σας, παίρνετε έκπτωση 10%. Δεν είναι και λίγο έτσι? Να ευχαριστήσουμε και τη Mazda Αμανατίδης και το εξειδικευμένο συνεργείο της Mazda με πάνω από, 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στα αυτοκίνητα Mazda. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Αν έχεις Mazda αυτοκίνητο, ο άνθρωπός σου είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το συνεργείο του. Ένα όνομα εγγύηση στο σέρβις με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Mazda Αμανατίδης, το Mazda έχει το μάστορά του. Διεύθυνση Παπάφη 205 και το τηλέφωνο στο 2310-924-31. Να ξαναπώ το τηλέφωνο, σημαντικό, 2310-924-931. Έχεις Mazda αυτοκίνητο? Όχι. Να πάρεις. Δεν έχω Mazda, δεν έχω αυτοκίνητο έτσι κι αλλιώς. Είμαι του μηχανάκι. Δεν είχα, έχω δίπλωμα, έβγαλα δίπλωμα, δεν έχω οδηγήσει ποτέ αυτοκίνητο. Τι το έβγαλα το δίπλωμα, τζάμπα το έβγαλα. Δεν είμαι του αυτοκίνητου, να σου πω την αλήθεια. Και δεν νομίζω και εμείς στην πόλη χρειάζεται και πάρα πολύ.
να πω ότι θα έκανα ταξίδι έξω. Αν δεν έχει εξορμήσει το μηχανάκι, νιώθω. Ναι, δεν, για μέσα στην πόλη δεν είναι το αυτοκίνητο. Εσύ ειδικά για μπάνιο δεν πηγαίνει παραδοσιακά. Έτσι, γιατί δεν μπορώ να πω για μπάνιο με το μηχανάκι. Όχι, δεν λατρεύει το μπάνιο. Μπορώ να πω με το μηχανάκι, δεν είμαι πάνω από 30 χιλιόμετρα. Γιατί να πάω πάνω από 30 χιλιόμετρα κάνω μπάνιο. Δεν πα και για μπάνιο. Πε τον κόσμο. Τελευταία επαφή με τον μπάνιο ήταν στην Κολυμπήθρα. Όχι, πριν 2 χρόνια έκανα. Πε δεν έκανα. Πριν 2 χρόνια έκανα. Ναι, 2 μπάνια είχα κάνει πριν 2 χρόνια. Σπίτι να κάνει, μην ξεχνά. Σπίτι κάνω τακτικότατα. Μη στεναχωριέσαι. Δεν είμαστε ευρωμήλοι. Μη στεναχωριέσαι. Αλλά να πάρω το αυτοκίνητο. Πάει ο άλλος στο δεύτερο πόδι 150 χιλιόμετρα για να κολυμπήσει. Λες και δεν έχει πιο κοντά. Πάω 150 χιλιόμετρα 3 ώρες με το αμάξι να κολυμπήσω. Πήγαινε και στο, ξέρω εγώ, στο Τιμπουκτού. Και εκεί έχει ωραία θάλασσα. Τι είναι αυτά, ρε. Μισό λέει. Καλά, μέχρι να το βρεις εσύ, άσε. Ξημέρωσε. Λοιπόν, ξεκινάμε, φίλτατε. Υπάρχει επικαιρότητα. Έχουν γίνει πραγματάκια. Ο φίλος μας, ο Σουηδός, ο Σούντγκρεντ, ήρθε, υπέγραψε. Περιφέρεται εδώ, τριγύρω. Σε μιμήθηκε, έκανε η ίδια φωτογράφηση με σένα, την πόσταρα στο διαδίκτυο, στο Facebook. Α, καταρχήν να πω, έχεις χαιρετίσματα και εσύ από την Τίνα, έτσι. Ναι, ευχαριστώ. Λοιπόν, παλαιά τέτοια, δεν είναι κακό να το πούμε, έτσι. Κάναμε και εκπομπές μαζί. Ναι, μην λίγο. Για λίγο καιρό. Λοιπόν. Ήρθε ο Σούντγκρεν. Ήρθε ο Σούντγκρεν, φωτογράφηση. Σήμερα... Κατέβηκε παραλία, καφέδες, ιστορίες. Ναι, νομίζω ότι φεύγει. Την Παρασκευή ακούγεται. Την Παρασκευή θα φύγει. Ναι. Θα πάει στη Σουηδία να μαζέψει τα πραγματάκια του, να έρθει, εντάξει. Δεν θα μαζέψει λογικά, αφού υπάρχει και αυτό το story που λέει ότι μπορεί να παίξει ένα το προβληματικό γύρο, έχουμε πει. Ναι, αυτό. Ξεκινάμε από αυτό. Επειδή τα άκουγα και χθες που τα έλεγες, αυτά ισχύανε από ένα μήνα. Ωραία. Που ξεκίνησε η ιστορία. Το γνωρίζουμε, δεν είναι κάτι καινούριο. Ένα. Για να σε τρολάρει και κανένας δηλαδή. Ένα. Εγώ δεν το γνωρίζω αυτό. Εντάξει, δεν είμαι δημοσιογράφος, δεν είμαι, να σου πω την αλήθεια. Επιφανειακά παίρνουμε εδώ τις ειδήσεις. Βέβαια, όταν είναι κάτι σημαντικό, να το ψάξουμε και εμείς λίγο, να πατήσουμε 2-3 link, να πατήσουμε και καμία διεύθυνση άλλη, να ψάξουμε και από αθηναϊκό, ξέρω εγώ, καμιά πηγή, κάποιον έχουμε να ρωτήσουμε. Εντάξει, μέχρι εκεί. Αλλά αν αυτό είναι έτσι όπως το σχολιάζαμε χθες, για μένα, συγγνώμη, είναι να μείνει ο παίκτης στην προετοιμασία. Μου φαίνεται πάρα πολύ, συγγνώμη, λάθος να πω, να μην χρησιμοποιήσω άλλη έκφραση. Λάθος. Και νομίζω ότι και το ίδιο, δεν νομίζω να υπάρχει και άνθρωπος να διαφωνεί. Τώρα θα μου πεις αν αυτός ήταν ο μόνος τρόπος για να τον πάρουμε. Καταρχάς ξεχνάς κάτι, και πέρα το πρωτάθλημα σε εξέλιξη. Ναι. Δεν είναι ότι έλεξε το πρωτάθλημα και έχουν προκληματικό γύρο. Μα εγώ δεν είπα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ουσιαστικά τον παίρνεις μεσού της περίοδου. Ναι. Οπότε υπήρχε αυτή η συμφωνία. Καταρχάς η σχέση του με την ομάδα του είναι άψογη. Δεν φεύγει δηλαδή, δεν είναι όπως φεύγουν εδώ πέρα καμιά φορά οι αθλητές και κλείνουν πόρτες. Οπότε ουσιαστικά γίνεται μια παραχώρηση ενός παίκτη, γιατί και αυτός θέλει να φύγει, σαν να γίνεται μια χάρη στην ομάδα. Αυτό φαντάσου το ότι μπορεί να έχει κάποιες οικονομικές απολαύσεις. Μια χάρη στον παίκτη εννοείς. Και στην ομάδα. Γιατί σου λέει ο Άρης, εγώ τον θέλω, σου λέει θα τον δώσω, αλλά αντί να ζητήσει άλλα 100 χιλιάρικα, γιατί ναι, για αυτούς να περάσουν το προκληματικό γύρο, ωραία, είναι κάποια έσοδα. Έτσι, εδώ πάμε τώρα στο. Το έτσι. Ωραία, τα πάμε, βρίσκεις, ωραία, με την ομάδα. Εδώ πάμε τώρα. Είναι αυτό που λέω πολλές φορές, όταν δεν ξέρεις τις παραμέτρους και τις λεπτομέρειες μιας συμφωνίας. Άρα εμείς κρίνουμε τώρα, μπορεί κάποιες φορές και άδικα, όχι εμείς όλοι, γιατί μπορεί να μην ξέρουμε όλες τις λεπτομέρειες και όλες τις παραμέτρους. Αν είναι έτσι όπως τα λες. Σενάριο. Ναι, σενάριο. Αν είναι έτσι όπως τα λες, αλλάζει η τοποθέτησή μου. Αλλά ούτε εσύ το ξέρεις αυτό, ούτε εγώ. Εμείς βλέπουμε έναν παίκτη που τον θέλουμε πολύ. Από πέρσι το Δεκέμβριο το θέλαμε το Σούργκαρντ, μην ξεχνιόμαστε, έτσι. Και θυμάμαι τότε 250 χιλιάρικα τα θέλανε αυτοί μονοκοπανιά και εμείς θέλαμε σε δύο δόσεις των 125. Χάλασε η συμφωνία, δεν ήρθε ο παίκτης. Λοιπόν, αν είναι έτσι, καλώς. Αλλά επαναλαμβάνω, ούτε εσύ το ξέρεις αν είναι έτσι. Πιθανολογεί. Είναι το πιθανότερο. Γιατί σου λέω, δεν είναι κάτι τη τελευταία στιγμή και φαντάζομαι το πρωτάθλημα του είναι και σε εξέλιξη. Δηλαδή, αυτό που λέμε προετοιμασία, η προετοιμασία δεν έχει να κάνει σχέση με τον παίκτη ότι είναι σε καλοκαιρινή άδεια, πρέπει να αποκτήσει ρυθμό. Πρέπει να γνωρίζει την ομάδα. Ωραία. Άρα ο παίκτης, αυτός, δηλαδή, άρα... ενδέχεται κιόλα ένα τρίτο παίκτη που είναι ήδη σε αγωνιστική πράξη. Αυτό θα... το ίδιο πάμε να πούμε τώρα. Μπράβο, να το ίδιο θα πούμε. Άρα αυτό ο παίκτη παίζει ήδη, γιατί νομίζω άμα το ψάξουμε. 11 αγωνιστικές. 11 αγωνιστικές. Θα πάει και έτσι όπως λες με την ομάδα του και θα έρθει κατευθείαν μια εβδομάδα πριν παίξουμε το ευρωπαϊκό. Άρα θα πρέπει να παίξει και στο ευρωπαϊκό, έτσι. Πιθανώς. Εκτός αν δεν παίξει. Και παίξουμε πάλι με Τζανακάκη και με Κωνσταντινίδη από δεξιά. Αν παίξει, σημαίνει ότι έχει 11 αγωνιστικές από πίσω του, 2-3 μήνες παιχνιδιού και θα πάει σε ρί. Δηλαδή αυτό ο παίκτη ένα χρόνο θα παίζει μπάλα. Εκεί πέρα, Ζάχο, θα σα απαντήσω, υπάρχει γυμναστή, υπάρχει team το οποίο ελέγχει αυτή την κατάσταση. Έχει ξανάρθει έτσι στον Άρη. Ωραία. Πιθανότερο να παίξει και αμέσως. Ο Ρόζα, αν δεν κάνω λάθος, ήρθε και σε μια εβδομάδα έπαιξε, έτσι δεν είναι? Πιθανότερο να παίξει. Ωραία. Έχουμε και τα πρώτα μηνύματα. Πιο πολύ τα μηνύματα είναι
φίλοι σου οι οποίοι έτσι λίγο σε ψηλό, όχι κράζουν, πώς να το πω. Εντάξει, όταν ναι. κάνεις έτσι ωραίο post. Ναι, ναι, όντως, άρεσε έτσι. Έξυπνο το post. Έξυπνο το post. Στην αρχή, βέβαια, ξέχασα να πω, το θεώρησα λογικό ότι κάποιος θα σκεφτεί ότι θα είσαι στο, για να βάζω το όνομά σου στο κείμενο. Θεώρησα ότι θα καταλάβουν ότι θα είσαι στο στούντιο. Δεν έγραψα ότι θα είσαι. Και μου λέει ένας φίλος, θα είναι, λέει, και ο φυσικά θα είναι. Όχι, ο Σούτγκρεν, είπα να πεις. Ναι, ο Σούτγκρεν. Πολλά χαιρετίσματα, πολλά σχόλια για σένα. Επαναλαμβάνω, περιμένουμε να δούμε τις δικές σας σκέψεις, τα δικά σας σχόλια και εδώ στο διαδίκτυο, στον τοίχο. Αλλά φυσικά, FM και ενώ το μήνυμά σας, το σχόλιο σας, το 54526, αν θέλετε να στείλετε μήνυμα εδώ στο, όπως το λέω, ο Ασλαμάς, στην εσεμιέρα του Λίμπερο. Ο Τάσος μας δίνει ένα σχόλιο το οποίο θα σχολιάζαμε, δεν υπήρχε περίπτωση. Τι γίνεται, Ζάχο, με Ντουάρτε, αν έχει κλείσει. Αυτή τη στιγμή που δεν υπάρχει ανακοίνωση, Τάσο, δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει κλείσει ο παίκτης. Θεωρείται ότι είναι μεταγραφή του Άρη, όπως λίγο πολύ ήταν και ο Σουηδός, ο οποίος δεν ερχόταν γιατί είχε βέβαια παιχνίδια, όπως ξέρουμε, με την ομάδα του. Περιμένουμε, νομίζω, τις επόμενες μέρες θα έρθει και ο Ντουάρτε να υπογράψει. Και φυσικά δεν υπήρχε περίπτωση να μην και ο κόσμος, αλλά και εμείς να μην σχολιάσουμε. Θέλω γνώμη, μου λέει ο Τάσος, για Ιντέγε. Όλα αυτά όμως σε λίγο, γιατί βλέπω πρέπει να μην είμαστε ακριβείς στο χρονοδιάγραμμα των διαφημίσεων. Είναι η κολοσσή από πίσω. Είναι η κολοσσή από πίσω, μεγάλη κολοσσή. Γι' αυτό πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά θα μπούμε στα θεματάκια μας. Έχουμε φυσικά μεταγραφολογία, η Ντέγε και άλλους παίκτες. Έχουμε μία συνέντευξη, δεν ξέρω που την έδωσε ο Μεσιέ Ερέρα. Λέει κάποια πραγματάκια, δεν υπήρχε περίπτωση φυσικά να μην τη σχολιάσουμε. Είπαμε, όλα πρέπει να τα σχολιάζουμε και όλα δεν πρέπει να αφήνουμε να πέφτει τίποτα κάτω. Είτε θετικό είτε αρνητικό, έτσι. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, σε λίγο και πάλι μαζί. Φυσικά δεν αναφέραμε καθόλου, και μεγάλη παράλεψη, τον Ιωάννη Ζάτσι, την ηχοληπτάρα μας, ο οποίος μου έκανε εδώ και πλακίτσα με τον, με τον κύριο Ματζιούκη, οι δύο, οι Liverpoolians, οι οποίοι είναι πρωταθλητές Ευρώπη, κυπελούχος, πήγα να πω, πρωταθλητές Ευρώπης, και όντως αποδεικνύουν για άλλη μια φορά αυτοί οι άνθρωποι, οι Liverpool μάλλον, αποδεικνύουν για άλλη μια φορά ότι πιο εύκολο να πάρει το Champions League παρά το πρωτάθλημα Αγγλίας, διότι έχουν να το πάρουν οι άνθρωποι καμιά 29 χρόνια. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, του χρόνου. Του χρόνου είναι μια καλή ευκαιρία. Λοιπόν, πάμε στα του Άρη. Να πούμε ότι είχαμε έτσι λίγο σήμερα κάποιες ειδησούλες, ανάλογα, για άλλους είναι μεγαλύτερες, για άλλους είναι μικρότερες. Μία από αυτές είναι και αυτό που βλέπεις εκεί, για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που ετοιμάζει ο πρόεδρος, ο κύριος Καρυπίδης. Η άλλη είναι ότι βγήκε το όνομα του Ιντέγε. Εντάξει, τώρα αυτό δύο πράγματα μπορεί να πει. Και το τρίτο είναι φυσικά, δεν ξέρω κιόλας που έδωσε αυτή τη συνέντευξη, μήνυ συνέντευξη. Σε ισπανικό μέσο, ναι. Ο Ερέρα λέει κάποια πραγματάκια, θα τα σχολιάσουμε όλα και θα ανοίξουμε και τις γραμμές. Λοιπόν, το πρώτο είναι για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Νομίζω το είχε δηλώσει και πριν καμιά εβδομάδα αυτό, δύο εβδομάδες. Η νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μας στο All About Aris θα καλυφθεί από την οικογένεια Καρυπίδη και είναι πιθανό να είναι μεγαλύτερη από την προηγούμενη, η οποία έφτασε στο 1 εκατομμύριο. Αν θυμάμαι καλά, πριν κάποιες μέρες μιλάγαμε για 2 εκατομμύρια ευρώ, κάπου εκεί ήταν η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Δεν ξέρω αν αυτό συμπίπτει ότι το budget θα είναι 2 εκατομμύρια, όχι, κατά δήλωσή του. Αυξάνεται από ότι αυτό σημαίνει, ναι. Όχι κάτι άλλο. Ούτως ή άλλως το budget δεν εξαρτάται μόνο από αυτό. Αν δεν κάνω λάθος, μετά πας ευρωπαϊκά. Άμα είσαι ευρωπαϊκά έχεις έσοδα, μπορεί να αυξήσει και το budget. Καλά, αυτό είναι άλλο. Το καλοκαίρι. Τα ευρωπαϊκά δεν ξέρει, χτύπα ξύλο, μπορεί να παίξουμε ένα μάτσο ή αποκλειστούμε. Ναι, δεν εντάξει. Είναι κάτι σίγουρο τα ευρωπαϊκά έσοδα. Όταν κάνεις budget και όταν αυτά βέβαια είναι λογιστικά, τα οποία καλό θα ήταν εδώ να είχαμε το λογιστή. Θα έχω τη λογική ότι αυτά. Τον κύριο Κότση να μας τα πει. Αυτά τα περνάω, ναι. Για μένα, γιατί είμαστε οπαδοί, τα περνάω έτσι πολύ στο γρήγορο. Εμένα με ενδιαφέρει σε 5 χρόνια να μείνει ο Άρης χρεωμένος. Αυτό βέβαια. Είδες εδώ είναι πολύ ωραίο, γιατί συζητούσα και με τον φίλο τον Λεωνίδα πριν έρθω στο. Γιατί έχουμε καεί στο χυλό, φυσάμε και το γιαούρτι, έτσι. Αυτό είναι ένα σημαντικό, τουλάχιστον για εμάς που έχουμε ζήσει πτώσεις του Άρη λόγω των οικονομικών ατασταλιών, μόνο έτσι μπορώ να το πω, ή κακοδιαχειρήσεων, έτσι. Λοιπόν, άρα μας ενδιαφέρει στο τέλος της χρονιάς η ομάδα, αυτό που λέω πάντα, να έχει επιτύχει τους στόχους της και να είναι πληρωμένη. Εγώ τουλάχιστον αυτά τα δύο, δεν ξέρω αν κάποιος άλλος
σκέφτεται κάτι περισσότερο από αυτά τα δύο πράγματα. Καλά, είναι δεδομένο ότι θα κάνεις και θα ρισκάρεις και σε κάτι. Δηλαδή, όταν παίρνεις ένα παίχτη, όταν αυτό που λέμε τις ρήτρες, είναι δεδομένο. Δηλαδή, περιμένεις και η χρονιά να σου βγει καλά, να έχεις οικονομικά έσοδα. Το ρίσκο. Έτσι δεν είναι. Υπάρχει και η ζημία που λέμε στο τέλος της χρονιάς. Το ρίσκο πάντα υπάρχει. Βάθος πενταετίας. Και δεν μπορεί να μην υπάρχει, όταν είναι ελεγχόμενο βέβαια το ρίσκο, δεν μπορεί να μην υπάρχει όταν σε μια ομάδα σαν τον Άρη, έτσι, που έχει και βλέψεις. Διεκδίκηση τίτλων. Πρέπει να υπάρχει ρίσκο, αλλά να είναι ελεγχόμενο το ρίσκο. Και νομίζω ότι πολλά μπορούμε να πούμε για τον πρόεδρο. Πιστεύω ότι είναι έξυπνος άνθρωπος σε αυτά τα πράγματα και μέχρι στιγμής, τουλάχιστον στα οικονομικά, δεν φαίνεται να υπάρχει κανένα πρόβλημα. Τουλάχιστον μέχρι τώρα, έτσι. Για να λέμε και του. Και να τα λέμε όλα. Λοιπόν, πάμε λίγο για τον Ιντέγια, γιατί ρώτησε και ο Τάσος. Να πούμε ότι βγήκε το όνομα του Ιντέγια, του ποδοσφαιριστή, του οποίο όταν έπαιξε τον Ολυμπιακό πραγματικά ήταν εντυπωσιακός. Δεν θυμάμαι, βέβαια πήγε Κίνα, αλλά είχε και άλλες προτάσεις, αν θυμάμαι καλά, και από Αγγλία, και προτίμησε λογικά τα λεφτά της Κίνας. Αυτό δεν είναι καλό σημάδι για έναν άνθρωπο που έχει, αν θέλει να έχει φιλοδοξίες όσον αφορά το ποδόσφαιρο. Προτίμησε το οικονομικό σκέλος περισσότερο. Και σε νεαρή σχετικά ηλικία, ναι, το έκανε. Δηλαδή, το έκανε, αν δεν κάνω, είναι 30, αυτό το έκανε στα 28. Επειδή το άκουσα, είναι στα 30 τώρα, το έκανε στα 27 και κάτι. Μαγεύτηκα τα 12 εκατομμύρια. Ναι, 12 εκατομμύρια έπαιρνε. Πόσο είπαμε, 3,5 εκατομμύρια μέσω συμβόλαιο. Δεν ξέρω, δεν ξέρω οικονομικά. 12 νομίζω έδωσε. Οι Κινέζοι δώσανε 12. Ναι. Αυτό κάτι διάβασε για τον Ολυμπιακό. Ολυμπιακό δώσαν 12. Ναι, ναι. Ναι, ήταν βέβαια το ποσό, ήταν μεγάλο και για την ομάδα του και για τον ίδιο. Τουλάχιστον, επειδή ζητάει, επαναλαμβάνω, και ο Τάσος, τι άποψη να έχουμε, Τάσο, αν είναι ο Ιντέγε που ήταν στον Ολυμπιακό, νομίζω θα τρίβουμε τα μάτια μας. Εντάξει, τον παίχτη αυτόν τον κάνουν και οι υπόλοιποι, δεν είναι? Σίγουρα. Για να απασχολώσεις πρέπει να, βέβαια, πρέπει να το φέρεις στο πιάτο. Δείξε μου, πώς λέει και το ρητό, δείξε μου τα χαφ να σου πω τι ομάδα έχεις. Έτσι. Και εκεί είμαστε καλά. Εμένα και με τον Ντουάρτε θα είμαστε καλύτερα. Ο Ιντέγε μου θυμίζει μια μίξη Τζόνσον με Νιρέντε Μπα. Ναι. Έχει έτσι κάτι από τους δύο μαθημάς. Εγώ νομίζω, εγώ νομίζω είναι πολύ καλύτερος. Και τα σούτ, δηλαδή το πήγε το δυνατό. Γιατί και σχετικά γρήγορος ήταν. Και τρίπλα είχε και κεφάλι. Νομίζω ότι τα είχε όλα. Και τη χρονιά που ήταν στον Ολυμπιακό, νομίζω εντυπωσίασε. 25, 28. Ναι, εντάξει, όλοι. Τώρα θα μου πεις, έχει και άλλες αβάντες σαν παίκτης του Ολυμπιακού που δεν θα τις έχει στον Άρη. Εντάξει, από ό,τι επειδή ήταν όλα τα γκολ που είχε βάλει στον Ολυμπιακό, ένα γκολ offside δεν έβαλε. Εντάξει. Δεν έβαλε, εντάξει. Τα πήρες όλα. Δεν έβαλε. Διαβασμένος ήρθες. Δεν έβαλε με κανένα χέρι, κανένα τέτοιο. Βέβαια, εδώ για να τα λέμε, γιατί άκουγα και προηγουμένως και τον Νίκο, πήγα να το ρωτήσω κάτι τον Νίκο Παπαδόπουλο και κάνει ρεπορτάζ ο άνθρωπος, μιλούσε με κάποιον. Άκουσα μια τάκα, το οποίο βέβαια την ήξερα λίγο, ότι έχει να παίξει ποδόσφαιρο, βέβαια δεν ξέρω για ποιο λόγο, κοντά στο χρόνο. Τώρα τι λέει αυτό, έχει να παίξει ποδόσφαιρο. Δεν έπαιζε, ήταν τραυματίας, τι ήταν, έχει να παίξει, θα πει ένα χρόνο κοντά έχει να παίξει ποδόσφαιρο. Δεν το καταλαβαίνω, δεν ξέρω τι λεπτομέρεια είναι αυτή. Νομίζω με τη Μάλαγα είχε συμμετοχές που το έπαιξε, ναι, δανεικό. Αλλά ωραία, εντάξει, ναι, ήταν δανεικό στη Μάλαγα, ναι, αυτό είναι γεγονός. Λογικά εννοούν μήπως γιατί είναι αυτό που λες εσύ, ότι δεν υπήρχε αγωνιστική δράση, ήταν λογικά στον πάγκο. Ναι, ναι. Ότι όπως και να είναι, στο ελληνικό πρωτάθλημα της πλάκας που έχει επιθετικούς, να μην τους απαριθμίσω, που βάζουν 10 και 15 γκολ, ένα Ιντέγε το 50% από αυτό που ήταν και με τα χαφ που πιστεύω έχουμε ήδη και θα πάρουμε, νομίζω ότι η θέση, αν αυτός βέβαια είναι, γιατί το ρεπορτάζ λέει ότι υπάρχει ένα ακόμη όνομα. Χαρτί, πιο δύσκολο βέβαια λένε, ναι, οι δημοσιογράφοι. Αλλά πιο δύσκολο. Λένε πιο δύσκολη περίπτωση. Πιο δύσκολη περίπτωση. Μπα και είναι ο Μέση, τίποτα δεν είναι σεντερφόρο Μέση. Δεν το θέλουμε. Μέση πλάτη, τέτοια δεν θέλουμε. Όχι, έτσι. Δεν θέλουμε φίρμες. Δεν θέλουμε φίρμες, μας κάνουν και τα αποδυτήρια μας. Εσύ μας να μικρωθούμε. Ναι, θα μπορούσα. Λοιπόν, πάμε και σε αυτά που είπε ο κύριος Πάκο Ερέρα. Από το σύντομο πέρασμα που έκανε στο σύντομο, δεν το λες και σύντομο, δεν το λες και μεγάλο. Στην εντάξει. Ελλάδα είναι normal. Στην Ελλάδα είναι μια κανονική θητεία ενός προπονητή. Πρέπει να φύγει στα μέσα της χρονιάς. Που κάνει τέσσερις ήττες συνεχόμενες και είπαμε το Μπούλογλου. Όταν υπάρχει, επαναλαμβάνω, στόχος μπροστά, στην Ελλάδα έτσι είναι τα πράγματα. Λίγο ή πολύ. Είτε στόχος υψηλός είτε χαμηλός στόχος. Έτσι. Εκεί δικαιώθηκε ο πρόεδρος με την αλλαγή. Το αποτέλεσμα δικαιώνει. Λοιπόν, είπε κάποια πράγματα όπως είπες και εσύ σε ένα. Και θα ανοίξουμε τις γραμμές. Όπως είπες και εσύ σε ένα ισπανικό μέσο, έτσι. Ραδιόφωνο λογικά. Τι είπες, κάνουμε ένα
ένα μίξ τι υπερεφηβικά. Καταρχάς, επειδή μιλάνε και στην Ισπανία και μιλάνε στον τόπο, του φαντάζονται ότι είναι πιο χαλαροί και λένε και ό,τι θέλουν, έτσι δεν είναι. Φαντάζονται ότι του αγγίζει κανένας. Δεν τον φέραν στην Ελλάδα. Όταν μιλάνε και για μια ομάδα. Ναι. Η οποία έχει φύγει όπως έχει φύγει. Ναι. Μιλάει στην Ισπανία για μια ομάδα στην Ελλάδα. Και μην ξεχνάς και το άλλο. Επειδή ο Ραούλ Μπράβο τώρα. Τώρα προσπαθώ να σκεφτώ και το background. Όταν είναι πεσμένος. Εμπλέκεται και με όλα αυτά. Ναι. Όταν λοιπόν έρχονται και σε ρωτάνε σένα, σου λένε τι θέλουν τώρα από μένα, με μπλέξουν και μένα. Βέβαια, εδώ έτσι όπως μου τα είπες και όπως μου τα διάβασα, όπως τα διάβασα λίγο έτσι στα γρήγορα κι εγώ, συγγνώμη, λέει και κάτι και εναντίον του εαυτού του. Για τη δική μου λογική. Το ότι του τον επέβαλε. Βέβαια, όταν λέει που τον επέβαλε, συγγνώμη ρε Πάκο, Ερέρα, σε είπε έτσι όπως τα λέει, σου είπε ο πρόεδρος, αυτός, οποιοδήποτε αυτός. Οποιοδήποτε αυτός. Γιατί λέει πάνω, εγώ έχω ένα προκαθορισμένο λέει, team το οποίο παίρνω μαζί μου σε όλες τις ομάδες. Ναι, ναι. Τότε άντρες και γυμναστή και τα σωστά. Λοιπά. Και λογικό, οι περισσότεροι προπονητές έτσι κάνουν, έτσι. Και Έλληνες νομίζω. Και σου είπε ο πρόεδρος, οποιοδήποτε πρόεδρος, θα τον βάλουμε φυτευτό, ας το πω. Και εσύ το δέχτηκες. Εγώ συγγνώμη, θα έλεγα, αν επέμενε ο πρόεδρος, θα έλεγα συγγνώμη, ευχαριστώ πολύ, γεια σας. Εγώ αυτό θα έλεγα. Δεν ξέρω αν έχω λάθος. Σίγουρα. Εντάξει, βέβαια είναι η θέση του βοηθού προπονητή που μπορεί να δω, αυτό που λέμε άσο στην άκρη και ας λέει τα δικά του. Αλλά εντάξει. Ναι, όχι. Δεν είναι. Τι θα πει βοηθός προπονητή. Λέει ότι ήταν μαζί μου, λέει. Ήταν μαζί μου, βέβαια λέει. Δεν είναι... Λοιπόν, πες μου λίγο, εσύ κάνε μου ένα. Ναι, το ρεζουμέ είναι ότι επειδή ακριβώς το ρωτήσαν για τον Ραούλ Μπράβο, έκατσε και είπε ότι είχαμε τυπική σχέση, δεν είχαμε κάτι ιδιαίτερο. Ναι. Που τον επιβάλλανε σαν βοηθό προπονητή στην ομάδα. Δεν είχαμε πολλές επικοινωνίες, τον παρουσίασε σαν απόμακρο δηλαδή. Μάλιστα λέει το ψάχναμε και δεν τον βρίσκαμε και εύκολα. Και σαν να έκανε τη χάρη στον Καρυπίδη και εκεί πέρα ακριβώς πατάει και αναφέρεται στα 300 χιλιάρικα που, που γνωρίζει ο ίδιος ότι δάνεισε στον Καρυπίδη. Και αυτό το συσχετίζει ότι προφανώς ήταν σαν χάρη λοιπόν, θα κάνεις τον βοηθό προπονητή. Αυτό λογικά για να πάμε λίγο πιο βαθιά έτσι λίγο, το να ξέρει... Υποχρέωση να το πω έτσι. Ναι, όχι, το να ξέρει, όχι ο Πάκο Ερέρα, οποιοσδήποτε, εκτός από αυτούς τους δύο, για να το ξέρει αυτό το πράγμα, σημαίνει ότι κάποιος από τους δύο τους το είπε. Δηλαδή, τον Πάκο Ερέρα, για να ξέρει ο Πάκο Ερέρα ότι 300.000 ευρώ δάνεισε ο Ραούλ Μπράβο στον Καρυπίδη, σημαίνει ότι ο Καρυπίδης του το είπε ή ο Ραούλ Μπράβο. Δεν μπορεί να του το είπε κάποιος άλλος, έτσι. Εγώ εκτιμώ ότι το άκουσε. Το άκουσε. Εκτιμώ εγώ. Ναι, εντάξει. Άλλο ότι εκτιμούμε, λέω εγώ τι λέει η κοινή λογική. Ναι. Εγώ πάντα με ξέρεις καλά, βαδίζομαι την κοινή λογική πάντα. Όταν λέει, δεν ξέρω, έχεις δίκιο σε αυτό, πώς το μεταφέρει και πώς γίνεται και η μετάφραση, έτσι. Καλά, αν λέει ότι είμαι σίγουρος ότι ξέρω, σημαίνει ότι ένας από τους δύο τους το είπε. Δεν υπάρχει άλλη τέτοιο, το άκουσα τέτοιο καφενιακό. Εντάξει, τέλος πάντων και λέει ότι δάνεισε, γι' αυτό μου επιβλήθηκε κιόλας. Επιμένει και το λέει ότι του επιβλήθηκε και λογικά ο δημοσιογράφος δεν του λέει το απλό, εφόσον σου τον επέβαλαν, γιατί δεν σηκώθηκες να φύγεις. Δεν του το λέει, Ζάχο, λογικά. Εγώ να σου πω κάτι, κακώς το κάνουμε θέμα. Όχι, εντάξει, σχολιάζουμε. Πρώτον, κανονικά δεν έχει δικαίωμα, είναι προσωπικό του καθενός του που παίρνει λεφτά. Και δεύτερον, όχι, κακώς παίρνει τόση μεγάλη έκταση. Όχι, γιατί στην τελική ο Καρυπίδης μπορεί να του τα δώσει τα λεφτά. Πιστεύω 65 χιλιάρικα το βρίσκεται, δεν τα έχει δώσει ακόμα. Καλά, αυτό είναι άλλο. αυτό τώρα που λες, άκου. Ναι, γιατί πήγανε στα δικαστήρια. Εντάξει, ναι, κατάλαβες. Αυτό δηλαδή τώρα κάνουμε που... μεγαλύτερο θέμα κάτι το οποίο. Όχι, δεν το κάνουμε, το κλείνουμε και εδώ. Απλά εγώ σου είπα, ίσα για μένα αυτό που είπε είναι. Κατά του εαυτού του, για μένα. Διότι όπως λες και εσύ, τα 300 χιλιάρικα ή τα 100 ή το 1 εκατομμύριο μπορεί να το έδωσε πίσω και να τελείωσε. Ήταν μια διευκόλυνση που δεν το ξέρουμε ούτε εμείς ούτε αυτός. Αλλά αυτό που λες τώρα που για την άλλη περίπτωση, εδώ είναι πραγματικά για να δούμε πώς τα μέσα της πόλης παίρνουν το ένα. Το ξεχυλώνουν. Το ένα και πώς το παίρνουν το άλλο. Mm. Δηλαδή, άκουγα το πρωί πριν πάω στη δουλειά λίγο και οι παρουσιαστές εκπομπής. Ήξεραν για τα 300 χιλιάρικα, αλλά για το άλλο δεν ήξεραν. Να μην σου πω σε ποιο ραδιόφωνο ήταν, έχω εκεί. Το ένα το ξέραν, το άλλο δεν το ξέραν, φίλε, καθόλου. Αυτό, καλά, δεν νομίζω πλέον κανένας Αριανός να έχει πλέον καμία αμφιβολία όσον αφορά το συγκεκριμένο μέσο. Καταλαβαίνετε για ποιο λέμε και ξέρετε τι έτσι... πώς να το πω τώρα, πόσα χρόνια μιλάω για αυτό το συγκεκριμένο μέσο και πώς θέλω εγώ, πράγμα το οποίο δεν βλέπω, να συμπεριφέρεται
η ΠΑΕ, η ΚΑΕ και γενικά όλος αυτός ο οργανισμός που λέγεται Άρης σε αυτό το μέσο. Δεν το βλέπω βέβαια, ας ελπίσουμε του χρόνου να γίνει. Και που υποτίθεται το άλλο θέμα έχει πει έτσι πιο πικάντικο, ότι του χρωστάει, δεν του τα έδωσε, δικαστήρια, ιστορίες. Εμάς απλά έχει μια αναφορά ότι του δάνεισε χρήματα. Ναι. Το άλλο είναι έτσι πιο... έχει πιο story. Εγώ λέω ότι και τα δύο είναι όταν θέλεις να είσαι και να λες ότι είσαι ίσως προς όλους, τα αναφέρεις και τα δύο και σχολιάζεις και τα δύο και δεν μπορεί να πει κανένας τίποτα, έτσι. Όταν το ένα το ξέρεις και το άλλο δηλώνεις κιόλας έκπληκτος που το έμαθες, τι είναι αυτό, λοιπόν αυτό κάτι λέει, έτσι. Λοιπόν, αυτά για τον, και για τον, Πάκο. Για τον Πάκο Ερέρα, ο οποίος, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι όταν αναφέρεται για τον Άρη, έχει μια πικρία. Αυτό είναι, έχει, δηλαδή νιώθει πικρία, μπορώ να το καταλάβω μέχρι ένα σημείο, ναι. Δεν ξέρω φυσικά, όπως είπα και προηγουμένως, όπως λέγαμε και για τον Σουηδό, τον Σούντγκρεν, για τη συμφωνία. Και εδώ δεν μπορούμε να ξέρουμε πράγματα, λεπτομέρειες, το τι, πώς ήρθε, τι του είπανε, ότι θα έχει λευκό την ομάδα ή πάρε, κάνε, ράνε. Αυτά δεν μπορούμε να τα ξέρουμε. Λέει, κάποιες λεπτομέρειες μπορεί να νιώθει πικρία και να νιώθει και αδικημένος. Εντάξει, και εκεί που πήγε όμως πάλι δεν ναι. είχε φέρει αποτελέσματα, δηλαδή ναι. τι θα κάνουμε. Εντάξει. Και εγώ ξέρω τον αγαπούσα, τον εκτιμούσα τον Ερέρα, αλλά ούτε δεν πρόσφερε αυτό, αυτό είναι... που θέλαμε μάλλον. Αυτό είναι καλό που λες, διότι και εκεί φαίνεται ότι ισχύουν και οι ίδιοι οι κανόνες, γιατί και εδώ. Και εκεί όταν δεν ήρθαν τα αποτελέσματα, τον διώξαν τον άνθρωπο. Παρότι ήταν ένας προπονητής ο οποίος ανέλαβε την Las Palmas στη μέση της χρονιάς, έτσι. Ναι. Δεν του είπανε, δεν είναι δική σου ομάδα. Δεν ήρθαν τα αποτελέσματα, τον διώξαν πριν τελειώσει καν η χρονιά. Μην το ξεχνάμε αυτό, γιατί πολλοί λένε η Ελλάδα διαφορετικά. Παντού λίγο πολύ τα ίδια πράγματα ισχύουν. Λοιπόν, αυτά για τον Πάκο Ερέρα, είπαμε. Για πάμε λίγο και στο, και στο μπάσκετ, να ανοίξουμε και τις γραμμές 2310-287 και 38. Επαναλαμβάνω. 2310-287 και 38, 6945-287 και 38, FM και ενώ το μήνυμά σας στο σχόλιο σας στο 54526. Πάμε λίγο για το, για το μπάσκετ, το οποίο φίλε, κακά τα ψέματα. Είναι παραγωνισμένο. Δεν είναι παραγωνισμένο. Από τον κόσμο είναι. Από τον κόσμο γιατί είναι φίλε, πέρσι γιατί... δεν είχε κόσμο το Palette Sport. Όχι, αλλά... δεδομένου της κατάστασης στο ελληνικό πρωτάθλημα κτλ. Παραγωνισμένο δεν το λες, όχι. Σίγουρα δεν ήταν στα high του. Ο κόσμος είναι παραγωνισμένο, ενώ ότι έχουν πέσει όλοι πάνω στο ποδόσφαιρο. Το μπάσκετ είναι, δηλαδή χτυπάει κόκκινο ο κίνδυνος. Stop. Αλλά δεν ασχολείται πολύ ο κόσμος. Stop εδώ. Έχει μία λογική μέχρι εδώ. Και λέω εγώ τώρα σου φέρνω το. Μ' αρέσει αυτή η λέξη πολύ που την εφεύραν πριν δύο. Από το πολιτικό ρεπορτάζ. Το αφήγημα. Σου φέρνω το αφήγημα. Είναι ο Άρης στο ποδόσφαιρο έτσι όπως είναι. Και στο μπάσκετ έχει ομάδα που χτυπάει πρωτάθλημα. Δεν σου λέω το παίρνει, χτυπάει. Και τα δύο γεμάτα. Τότε τι μου λες άρα δεν είναι θέμα. Το έχει παραγωνίσει το μπάσκετ. Το μπάσκετ έχει παραγωνίσει τον κόσμο. Έχει παραγωνίσει τον ακολουθεί και να το ασχολείται με τις εξελίξεις του κόσμου. Ναι. Και να τρελαίνεται, άρα τι να σημαίνει τα ημάτια του που λέμε. Έχει κουράσει το μπάσκετ. Έχει κουράσει τον Αριανό. Τον έχει κουράσει φίλε. Θα πάρουμε τον Εύ. Βγάλε το φίλο. Λοιπόν θα τα σχολιάσουμε. Να βάζουμε πρώτα και τον κόσμο στο παιχνίδι εδώ, στο σχολιασμό. Καλησπέρα φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Το όνομά σου αν θέλεις. Ορέστης από Αθήνα τηλεφωνώ. Έλα Ορέστη. Γεια σου Ορέστη. Κατάλαβα. Γεια σου Ρε Σταύρο. Κατάλαβα. Κατάλαβα Ρε Σταύρο. Ορέστης, να καταλάβω. Είναι παλιός φίλος. Παλιός φίλος. Και διάσημος βέβαια γιατί έχει βγει και σε τηλεοπτικό παιχνίδι όπως έχεις εσύ έτσι φίλος. Σωστά. Γι' αυτό πήρα κυρίως να δώσω ένα κύριο στην εκπομπή. Έτσι ναι. όχι, σε άλλο. Έλα ρε Ορέστη. Έφυγε προς τα κάτω που ανοίγει το πάτωμα. Α, still standing δηλαδή. Πάμε Ορέστη πες. Πάμε. Λοιπόν, πήρα να πω πρώτα απ' όλα ότι βλέπω γίνεται μια καλή προσπάθεια στην ομάδα. Για ποδόσφαιρο μιλάς. Ναι, για το ποδόσφαιρο. Ναι. Σε αυτά που λέγατε πριν, ας πούμε. Mm-hmm. Και ότι είμαι αισιόδοξος για τη φετινή χρονιά. Πιστεύω θα πάμε ακόμα καλύτερα από πέρυσι. Περιμένουμε να βγουν τώρα τα ευρωπαϊκά παιχνίδια να πάμε κάπου. Θα βρεθούμε πάλι με τον Σταύρο και κάθε φορά στην Ευρώπη τον πετυχαίνω. Εσείς είστε για τα εύκολα, για τα προκριματικά. Εμείς είμαστε για τα δύσκολα. Ορέστη, είμαστε για τα. Για τις αυτοκτονίες. Ωραία, να δούμε και κάνα διπλό και στην Αθήνα. Να ξεκινήσουμε λίγο να κερδίζουμε ναι, κάτι, έτσι ναι, δεν ναι. είναι. Τι υπάρχει. Φέτος δεν μπορούσαμε να κερδίσουμε. Εμείς έχουμε μείνει από τη Μαδρίτη εκεί. Ναι, φέτος είχαμε τεσσάρες κάτω αδικαιολόγητα. Ναι, αυτό, και από Πανιόνιο. Ναι. Χάσαμε από όλους. Όλη η Αθήνα ήταν δύσκολη. Δεν πήραμε πόντο. Πόντο δεν πήραμε στην Αθήνα. Ναι, θα αλλάξει πιστεύω. Απόλλων Σμύρνης. Μέχρι και από Πανιόνιο χάσαμε. Ναι, μόνο καλά λέει, μόνο τον Απόλλων Σμύρνης, ο οποίος ήταν εντάξει, φέτος σε τραγική κατάσταση. Όλα τα άλλα ήταν ήττες, έτσι. Ούτε μία ισοπαλία δεν πήραμε. Ναι. Ωραία. Τα μεταγραφικά πώς τα βλέπεις?
Κοίτα, αυτή, εντάξει, ο Σιδός φαίνεται και από τα βίντεο που έβλεπα, δηλαδή πριν ακόμα τελειώσει η χρονιά που έπαιζε, φαίνεται πολύ δυνατός. Γιατί ναι, σε αυτή τη θέση όντως χρειαζόμασταν ένα καλό παίχτη. Αλλά και ο Λανδός φαίνεται ότι έχει τα φόντα να πρωταγωνιστήσει σε αυτή τη χρονιά. Ο Λανδός έχει αυτό που λέμε ορέστη, το μπορεί να φέρνει την μπάλα γύρω από τον άξονα του. Υδραυλικός τον έχουμε. Υδραυλικός. Μπορεί και γυρίζει δηλαδή την μπάλα, τουλάχιστον αυτό φαίνεται από τα. Είναι γρήγορος. Τα πρώτα μπορείς να δεις από τα βιντεάκια. Ναι. Είναι γρήγορος και έχει αυτό που λέμε, μπορεί να τη γυρίζει την μπάλα 180 μοίρες από τον άξονα του. Οπότε είναι γνωρίσματα αυτά, άμα δούμε, σχεδόν όλων των παικτών του Άρη από τη μέση και μπροστά, έτσι. Δηλαδή τον εξτρέμ. Ιδιαίτερα αυτούς που έχει ο Άρης είναι σε αυτό το στυλάκι όλοι. Είναι, αλλά χρειαζόμαστε ένα center for γερό. Δηλαδή, ο Ιντέγε, τι σου λέει ο Ιντέγε, σου λέει κάτι. Εντάξει, πολύ καλός, όντως όταν δηλαδή, που τον έβλεπα που έπαιζε στον Ολυμπιακό ήταν καλός, αλλά τώρα μαθαίνω ότι ένα χρόνο δεν έπαιζε. Εντάξει, δεν ξέρω σε τι κατάσταση θα είναι. Αυτό... Γιάρη πιστεύω θα είναι καλός. Η μπάλα δεν γλυνιέται εξάλλου και είναι 30. Ναι. Και προετοιμασία υπάρχει μπροστά, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Υπάρχει και προετοιμασία μπροστά. Ό,τι έλλειμμα υπάρχει, νομίζω 1,5 μήνας, δεν είμαι και πώς το λένε αυτό, στην προπονητική να ξέρω, αλλά νομίζω όλα αυτά καλύπτονται, έτσι. Βέβαια, ορίστε, άμα ήταν και στα χάη του, δεν μπορούσε να τον πάρει και εύκολα. Δηλαδή, όταν ένα παίκτη τον αγοράζουμε 12 εκατομμύρια και 5 εκατομμύρια. Εντάξει, κοίτα, είμαστε προσγειωμένοι, έτσι, δεν έχουμε budget. Σωστό. Δεν έχουμε και τα τελείωτα ρούβια. Τα ρούβλια τώρα είσαι καλός άνθρωπος, το πήγες συγκεκριμένα. Δολάρια θα πω. Οκ, Ορέστη, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε φίλε. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. 23-10-287-38-69-45-287-38. Λοιπόν, λέγαμε για το μπάσκετ. Έχουμε γραμμή? Όχι. Λέγαμε για το μπάσκετ. Ξεκινήσαμε να λέμε πράγματα. Εγώ θεωρώ ότι τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Το πάρα πολύ δύσκολο είναι δεδομένο ότι θα είναι. Μην ξεχνάς, δεν ξέρω αν παρακολουθείς, ότι του χρόνου με βάση αυτά που ισχύουν τουλάχιστον αυτή τη στιγμή θα πέφτουν 4 ομάδες. Δεν πέφτουν, ναι. Αλλά δεν το έχω παρακολουθήσει, έχει γίνει ακόμη, περιμέναμε, λογικά θα είπε ναι η ΕΟΚ στο αίτημα των ομάδων να γίνουν 16 για μία χρονιά. Οπότε του χρόνου πέφτουν 4 φίλτατε. Εντάξει. Και μην θεωρούμε, αυτό μην θεωρούμε ότι επειδή ο Κολοσσός και η Κίμη που ήταν οι δύο ομάδες που πέφταν φέτος θα είναι και του χρόνου αδύναμες, άρα έχουμε τις δύο δεδομένα, ας πούμε, που θα πέσουν και αυτές ψάχνουμε άλλες δύο. Αυτές μπορούν να κάνουν μεταγραφικές κινήσεις, να ψάχνουν και βέβαια, να βελτιωθούν. Βέβαια. Θα πάρουν 10 ξένους, θα τους πιάσουν οι 4 και φτάνει. Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχει η μπαν, δεν βλέπω από την τελευταία φορά που είχα κάνει εδώ με τον Πόστιμα την εκπομπή, πέρασε ένας μήνας και... Και δεν βλέπω καμία πραγματικά, καμία τίποτα. Όλα, εξέλιξη. Ναι, όλα λες και τα έχουν. Σαν έχουν πέσει σε ένα βάλτο τεράστιο και έχουν βαλτώσει όλα. Δεν ξέρω. Αυτό φαίνεται. Αυτό βγαίνει προς τα έξω. Έτσι, ναι. Θα πάρουμε και το φίλο. Θα ήθελα να σχολιάσω εδώ. Φάκελος Μπαν, τα ποσά και το status quo των διαπραγματεύσεων από το All About Arts. Λοιπόν, σ' ακούμε, φίλε. Έλα, Χρήστο, όπως έρθες, παιδιά. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Χριστό. Να ξεκινήσουμε με τον μπάσκετ. Πάμε. Μας έβγαλε την ψυχή τα τελευταία δύο χρόνια η ομάδα. Μας έβγαλε την ψυχή. Έτσι. Θέλουμε, εντάξει, δεν έχουμε τώρα το budget άλλων ομάδων, αλλά εντάξει, τουλάχιστον να σωνόμαστε πιο εύκολα, ρε παιδιά. Εντάξει, δεν γίνεται. Φτάσαμε έτσι, δηλαδή, να λέμε ο Άρης να σώνεται εύκολα, έτσι. Ωραία. Είναι τώρα κατάντια είναι αυτό, τέλος πάντων. Εντάξει, είναι κατάντια, ρε φίλε, είναι κατάντια. Είναι κατάντια, εντάξει. Αυτοκράτορας τώρα και κακά τα ψέματα, τι να λέμε τώρα, εντάξει. Όχι τι να λέμε, εδώ λίγο να το σχολιάσουμε. Θα έχουμε λίγη ώρα. Το τι να λέμε, εντάξει. Αν είναι να μην μπορούμε, αν είναι μια κατάσταση η οποία δεν μπορεί να διορθωθεί, εντάξει, να περιμένουμε το μοιραίο. Δεν θα είναι φέτος, δεν θα είναι του χρόνου. Εδώ σκοπός είναι να βρούμε μια λύση. Όχι τουλάχιστον να διεκδικούμε τίτλους, αλλά τουλάχιστον να αρθούν αυτά τα μπαν και τουλάχιστον να μην έχουμε αυτό το. Όπως λες και εσύ, να λέμε, ξεκινάει η χρονιά και να λέει ο Αριανός να σωθεί εύκολα η ομάδα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα τώρα. Αν δεν μπορεί. Εγώ δεν λέω για τον κύριο Γουλιέλμο ότι δεν προσπαθεί. Αν δεν μπορεί όμως, ας το αφήσει. Ας το αφήσει να μπας και βρεθεί κάποια άλλη λύση, ρε παιδιά. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πού θα πάει δηλαδή? Ένας μήνας πέρασε εδώ, κάναμε εκπομπή, ολόκληρη μια εκπομπή με τον Μπόσμαν, λέγαμε πράγματα και κρούαμε τον κόδωνα, την κλασική έκφραση, και ένας μήνας δεν έχει γίνει τίποτα. Τίποτα. Έτσι να πιστεύω, τι μας κάνει να πιστεύουμε ότι στον επόμενο μήνα θα γίνει κάτι?
Γιατί μπορεί να μου πει κάποιο είναι πολύ νωρίς. Όντως είναι νωρίς. Τι μας κάνει να πιστεύουμε ότι θα αλλάξει κάτι τον επόμενο μήνα? Δεν έχουμε εξελίξει αυτό το θέμα. Τώρα δεν μπορεί να μιλήσεις με σιγουριά. Πάμε στα καλά τώρα, στην μπάλα. Ναι. Αν κρατεί τον κορμό τον περσινό, έτσι, και με 2-3 έτσι καλές προσθήκες, ναι. Δεν θέλω άλλο μεγάλο λόγιο, αλλά πάμε, έκανες καλή ομάδα. Και θα έχει δέσει και η ομάδα, εντάξει. Δηλαδή οι παίκτες θα ξέρουν, θα γνωρίζουν μεταξύ τους. Εντάξει. Βέβαια, και ο ίδιος προπονητής, μην ξεχνάμε, έτσι παίζουν όλα αυτά. Ο κορμός ουσιαστικά θα κρατηθεί. Ακόμα και ο ένας-δύο παίκτες να φύγουν, κρατάς κορμό, δεν τον χάνεις τον κορμό. Ναι, κρατάς, ναι. Εννοείται. Απλά εντάξει, εντάξει τώρα εμένα. Ο Ματέο και ο Ρόβερ. Ναι. Εγώ τον Γκαρσία του συμπάθησα πάρα πολύ. Δηλαδή, πιο πολύ και από τον Γκάμα, γιατί στην αρχή ο Γκάμα φάνηκε, αλλά τραυματίστηκε ο Μπρουνό. Όχι, θεωρώ, Χρήστο, ότι ο Γκάμα είναι πιο ποιοτικός από τον Ματέο Γκαρσία. Απλά ο άλλος είναι πιτσιρικάς, ο άλλος είναι 30-31, πόσο είναι ο Γκάμα, ρε. Κάπως εκεί, 30-31, ναι. Θεωρώ ότι όμως ποιότητα σαν παίκτης να την ακουμπάει, πώς την ακουμπάει την μπάλα, δεν τους δέχεται. Πιο ολοκληρωμένος είναι ο Γκάμα. Ναι, μην να κάνουμε. Ο άλλος μπορεί να έχει πιο μεγάλη εξέλιξη, ναι, εντάξει. Και ο άλλος καλός είναι τώρα, μιλάμε τώρα. Δεν είπα ότι δεν είναι καλός, δεν είπα ότι. Για ποιότητα ποδοσφαιρική μίλησα. Δηλαδή, άμα τον κρατούσε και αυτό, εντάξει, τώρα δεν ξέρω με σιγουριά, αλλά άμα τον κρατήσει με το Σούγκεν και με. Τελικά λοιπόν το δεύτερο όνομα, το μεγάλο που είπες πριν, θα το αποκαλύψω Ζαχό. Για πες, αν έχεις πληροφόρηση, γιατί όχι. Όχι, θα κάνω τώρα λίγο πλάκα, αλλά τέλος πάντων δεν πειράζει. Για πες, κάνε μόνο και ο πλάκα μέσα. Είναι γιατί ο Πογκμπά είναι ο Πολ Πογκμπά. Ο Πογκμπά. Ο Πογκμπά. Για μένα το λέει. Από μικρός ήταν Αριανός, Αριανάκη ήταν, εκεί φάνε και ο Πολ... αφούσα του Άρη, να πούμε. Ένα λεπτό, είναι ο Πογκμπά, γιατί τους μπερδεύω, είναι της Μάνσερ. Ο Πογκμπά, ο Ντρογκμπά και ο Πογκμπά. Α, ο Ντρογκμπά, εντάξει, πόσο Drogba. Είναι, 62 χρονών είναι ο... Είναι 38-39. Πόσο είναι, εντάξει. Αν έλεγε τον Πογκμπά πάντως της Μάνσερ, πραγματικά είναι ο μαύρος Φορτούνης. Πιστεύω στον Άρη παίζει αλλαγή, ο Πογκμπά. Θα είναι μια καλή λύση για τον πάγκο, για του Άρη. Ναι. Τώρα που πεις Φορτούνη, εγώ τον θέλω στην ομάδα, Μαϊμουνάκη είναι ωραίος. Ποιος? Δίπλα έχει καλή. Ποιος? Ο Φορτούνης. Το Φορτούνη, πώς θα τον πάρουμε, 15 εκατομμύρια λέει δίνει η Άστον Βίλα και λένε όχι, αυτή θέλει 20 ο άλλος. Δεν ξέρω, αλλά δίνει καλό πρωτάκι. Α, δίνουμε το διαρκείας και ένα νεφρό. Να σε καλά, να σε καλά Χρήστο. Να σε καλά. Λοιπόν, θα πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί βλέπω και πέντε. Έχουμε να πούμε για το μπάσκετ. Βλέπω εδώ το... post το κείμενο από το All About Aris για τα ποσά και τις διαπραγματεύσεις που γίνονται. Πόσα είναι, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ένα ρόστερ είναι, εντάξει. 8 μπαν. 8 μπαν. Και άντε λίγο να διαβάσω τώρα αυτόν για το. Ο Μάρμπελ, γιατί είναι στα τέτοια στα μπαν, δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτό δεν την κοπάνησε μόνο του. Αυτό το πράγμα που φεύγουν, πάνε σε άλλες ομάδες και τους αυτό πώ γίνεται. Αυτό δε, όχι, να τον διώξουμε εμείς, όντως το χρωστάμε. Σηκώθηκε ένα πρωί, έφυγε. Θυμάμαι, ζητούσαμε και λεφτά και το χρωστάμε και από πάνω. Πώς γίνεται αυτό μόνο στον Άρη. Μόνο στον Άρη. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά το 23-12-87 και 3-8. Θα είναι και πάλι δικό σας. Θα σχολιάσουμε για μπάσκετ, γιατί το ξεκινήσαμε λόγω των τηλεφωνημάτων. Το αφήσαμε. Και φυσικά, ό,τι άλλο σε λίγο. Αν και δεν θέλω να κόψω αυτό το επικό τραγούδι, το οποίο όταν πρωτοβγήκε και το ακούγαμε, θεώρησαμε ότι είναι ένα απλά καλό τραγούδι, αλλά διαχρονικά. Εγώ υπήρχα. Υπήρχε. Tears for Fears είναι Matt Ward. Τώρα δεν θυμάμαι χρονολογία. Πόσο είσαι εσύ? 81 γεννηθείς. 81, όχι, υπήρχε σίγουρα. Μετά τον Μπαράζ του Βόλου. Υπήρχε. Αυτό πρέπει να είναι 85, 86, 87. Εντάξει. Λοιπόν. Διαβάζει τη λίστα με τους παίκτες και δεν διαβάζω. Να πούμε ότι βρισκόμαστε στο Λίμπερο, στο 107,4. Το φίλος μου Στέλιος, καλώς ευάφησες. Σούλα. Ρισούλα, από σίγμα αρχίζει και αυτό, δεν πειράζει. Έχω δίπλα μου και θα είμαστε παρέα σας μέχρι τις 10. 23-10-287 και 3-8, 69-45-287 και 3-8. FM και εδώ το μήνυμά σας, το σχόλιο σας, το στέλνετε στο 54-5-26. Και ξεκινήσαμε για μπάσκετ να μιλάμε, για την κατάσταση που επικρατεί. Μια κατάσταση βαλτώδη θα την σχολιάσω εγώ. Δεν κινείται φίλο. Έχω εδώ το ρεπορτάζ με τα 8 μπαν. Να διαβάσω λίγο τους παίκτες μόνο. Και μετά, αν θέλεις, μπαίνουμε και σε λεπτομέρειες. Ο Τζέκινς, καλά ρε φίλε, ο Τζέκινς, θα μου πεις. Να διαβάζω τους παίκτες πρώτα, για να θυμηθούμε σε ποια περίοδο έπαιξε ο καθένας στον Άρη. Παρουσίαση ρόστερ, πάμε. Μάικλ Τζέκινς, Βασίλης Καβαδάς, καλά αυτός πιο πρόσφατος. Γάιος Κορδίλης, δηλαδή χρωστάμε στο Σκορδίλη ακόμη ρε. Έρικ Μπάκνερ, και αυτός πρόσφατος. Όλοι φρέσκοι είναι και ο παίκτης του Σκορδίλη φρέσκοι. Will Cummings,
Εποχής Λάσκαρ είναι αυτή όλη. Και τώρα αρχίζουν λέει τα πιο δύσκολα. Devin Marble. Αυτό το ανέκδοτο από την Αμερική. Αυτός ο ηθοποιός. Δεν βλέπω αλλά παίζω μπάσκετ. Αυτός ο ηθοποιός, ο οποίος είχε guard Αμερικάνος το εκπληκτικό ποσοστό το 40% σε βολές. Για τέτοιο παιχταρά μιλάμε. Τέτοιο μάτι τον είδε και τον έφερε. David Marble, ο Μάρμαρος. Βίκτορ Σανκίτσε, που πήγες, ο φίλος σου που πήγες και στο νοσοκομείο. Καλή ανάρρωση, 300.000 ευρώ. Καλή ανάρρωση και λέει ευχαριστώ φίλε. Υπέγραψε εδώ στο γύψο 300.000 ευρώ. Και εγώ δεν λέω, πρόσεξε. Αλλά λίγο πιο διαλλακτικός ρε φίλε. Δεν έπαιξε δευτερόλεπτο. Εγώ δεν λέω να το τα χαρίσουμε. Φίλε, τι να πω. Ταντίγια Ντραγκίσεβιτς. Ή αλλιώς. Ναι. Ο παίκτης της νύχτας. Γιατί το βράδυ έξω. Τον πετύχαινε. Όχι, εντάξει. Τον πετύχαινε. Μικρή συνεισφορά. Από αυτού φυσικά ο Σκόπτη. Βέβαια, τώρα να σου πω κάτι. Αυτοί οι παίκτες θα παίζανε τον Άρη ο πρωτοκλασάτη, θα ήταν όλοι. Εντάξει, έτσι πως είναι η κατάσταση τώρα. Κοίτα, από αυτού μόνο ο σχετικά καλό ήταν ο Κάμινγκς. Όχι τίποτα ιδιαίτερο. Ήταν καλό παίκτη. Για τον Άρη του σήμερα πίστευε με για τον Άρη του σήμερα παίζω εγώ, φίλε. Εντάξει. Στον Άρη του σήμερα τώρα αυτό να παίζω εγώ. Λίγο με λίγο προπόνηση. Ήμουνα και playmaker στο σχολείο στην Εθνική του Λυκείου. Παίζω λίγο ένα πεντάλεπτο το βγάζω. Θα βάλω και κάνα τρίποντο. Θα βάλω τρίποντο, δεν υπάρχει περίπτωση. Από αυτούς και ο Μπάκνερ ήταν καλούλης. Και ο Μπάκνερ ήταν καλούλης. Ο Σκορδίλες ήρθε, δεν ακούμπησε. Άμα λίγο έτσι ενδεικτικά, Μάικλ Τζένκινγκς λέει: αυτή είναι η μεγαλύτερη οφειλή αναφορικά με τον Μπαν και φτάνει τις 250.000 δολάρια. Αυτό δηλαδή δεν πληρώθηκε καθόλου όταν έπαιξε. Ναι, ο Αμερικάνος Γκάρ δεν έβγαλε ολόκληρη τη σεζόν 16-17 στον Άρη, αφού αποδεσμεύτηκε 13 Μαρτίου του 2017. Είχε διαιτέ συμβόλαιο, όμως η ΚΑΕ μπορούσε να απαλλαγεί από αυτόν το βραχνά πληρώνοντας τα δεδουλευμένα. Κάτι που δεν έγινε. Οπότε σου πληρώνει και 2 χρόνια ναι. συμβόλαιο. Κατάλαβες. Κάτι που δεν έγινε με αποτέλεσμα τη δικαίωση έτσι από τη FIBA με τον Τζέκινγκς έχει επιτευχθεί διακανονισμός και μένει υπογραφή του παίκτη και φυσικά η τήρηση του για να λυθεί το θέμα. Άρα δηλαδή θα του πληρώσουμε όλο και το δεύτερο χρόνο. Ναι. Που φαντάζομαι ότι εμένα ξεμετρελαίνει ότι αυτό ο παίκτη φεύγει, πάει, βρίσκει άλλη ομάδα, πληρώνεται από εκεί και ζητά και λεφτά. Αυτό ένα λεπτό. Για να τα βάζουμε λίγο ρε φίλε τέτοιο. 16-17 είναι όταν ήρθε ο Λάσκαρης. Εποχή Λάσκαρη. Νομίζω δηλαδή... η δεύτερη χρονιά είναι η πρώτη. Θα σε πω ψέματα τώρα. Ναι. Να ήταν η πρώτη πρέπει να είναι η πρώτη. Δηλαδή και δεν είχαμε τον κολοσσό. Συγγνώμη, ήταν η δεύτερη, γιατί πρώτη ήταν με ο Κάρο Γουάιτ, νομίζω. Ωραία. Άρα όταν ήρθε υπήρχε το θέμα. Ναι. Και ήρθε ο Μεγιστάνας και δεν είπε τουλάχιστον να του δώσω κάτι μπροστά και να πω τα δεύτερη χρονιά τρεφλέ που δεν έπαιξε, τουλάχιστον στο... δεν έγινε τίποτα. Βασίλης Καβαδάς, ο Έλληνας σέντερ έχει δικαιωθεί για 153.000 ευρώ. Πέρσι επιτεύχθηκε συμφωνία μαζί του, όμως δεν πήρε τα χρήματα που είχαν συμφωνηθεί ως προκαταβολή και η υπόθεση παραμένει εκκρεμής. Εφόσον ικανοποιηθεί οικονομικά, αναμένεται να βάλει την υπογραφή του. Γάιος Κορδίλης, αυτός ο υπερπαίκτης, ο Σκορδίλης, και γενικά όλοι αυτοί που βγήκαν από τα. Δηλαδή, ρε φίλε, έχω πραγματικά δεν ξέρω. Από ποδόσφαιρο και μπάσκετ, δεν ξέρω, μπορεί να είμαι άδικος. Από τα τμήματα υποδομής αυτών των δύο συλλόγων, παίζουμε ένα παίκτη που να βγήκε και να έκανε καριέρα. Παίζουμε ένα. Θα σου πω ένα αναγκαστικά τώρα με ρωτάς. Παπα-Νικολάου, εντάξει. Ένα σου βρήκα. Ναι, στον Άρη εννοούσα. Α, στον Άρη. Ναι. Στον Άρη ο Παπα-Νικολάου, τι καριέρα. Στον Άρη δεν μπορεί να κάνει καριέρα γιατί ωραία. Θα σου κάνουν καλύτερο. Ο Παπα-Νικολάου είναι ένα καλό παίκτη μέχρι εκεί. Που έκανε ναι. καριέρα γενικώς. Όπου πήγε σε ανώτερο επίπεδο, πήγε δηλαδή στο NBA, τον είπαν αγόρι μου, άντε πήγαινε πίσω τώρα, σε παρακαλώ πολύ. Πήγε στην Μπαρσελόνα το ίδιο. Στο καλό. Εντάξει, μην τον ισοπεδώνει. Δεν τον ισοπεδώ, καλό παίκτη. Στο λίγο πρωτάθλημα είναι από τα top. Στο καλό, ναι, από τα top. Από τα top. Ωραία, από τα top. Πάντω στον Άρη δεν μπορεί να κάνει κάποιο καριέρα, Ζάχο. Γιατί οποιοδήποτε παίκτη να ξεπεταχτεί θα δώσει κάποιο παραπάνω χρήματα και θα φύγει. Δεν μπορεί να τον κρατήσει ένα παίκτη. Αυτό καλό. Ένα δίκιο το είσαι. Αυτό είναι πέρα. Δεδομένο δεν κάνει καριέρα. Πώ θα κάνει καριέρα. Βλέπω τώρα, πάνω για μην μακρηγορήσουμε. Βλέπω εδώ πέρα Γάιο Κορδίλη καλά. Τώρα, η υπόθεση του Έλληνα Σέντερ κρατάει εδώ και πολλά χρόνια. Είχε συμφωνηθεί και υπογράψει πριν την άρση του πρώτου μπαν το 2014. Η ποινή επανέλθε λίγα χρόνια μετά. Πλέον το θέμα έχει διευθετηθεί αφού πήρε πρόσφατα την τελευταία δόση ύψους 16. Άμα πήρε την τελευταία δόση, τι χρωστάμε και έχουμε μπαν. Για να γεμίζει η λίστα, ξέρω εγώ. Δεν καταλαβαίνω, ρε φίλε, συγγνώμη. Ο Έρικ Μπράνερ, ναι, κτλ. 300.000. Όμως το ποσό μειώθηκε δραματικά κατά πληροφορίες στο 15-20% της αρχικής οφειλής και έχει δεθεί στον παίκτη ήδη μια προκαταβολή. Willie Cummings και αυτός 60.000. Και πάμε στον Μαρμαρά, το Marble. Ένας ακόμη κακός χειρισμός στην πρόεδρο της διοκτησίας της ΚΑΕ. Για το Λάσκαρ εδώ πέφτουν τα πείρα. Ο Αμερικανός φόβολος αποχώρησε κάνοντας καταγγελίες σύμβασης 16 Δεκεμβρίου του 2016 και το ποσό που του δικάστηκε από τη FIBA ήταν 150.000 δολάρια. Ο Marble δεν δέχτηκε καν να συζητήσει την πρώτη
πρόταση της νέας διοκτησίας θεωρείται η δυσκολότητα. Καλά, αυτός έφυγε, ρε φίλε, και δεν είναι καμία ποινή. Σηκώθηκε, άφησε την ομάδα στα κρύα του Λουτρού, έφυγε. Θέλω, φεύγω. Και του χρωστάμε. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Προφανώς είπε, δεν πληρώνομαι, φεύγω. Ναι. Όσα νικήτσε, τα είπαμε, 205.000 ευρώ. Και ο Τραγκίσεβιτς, 130.000 ευρώ. Λοιπόν, αλλά άμα τα κάνουμε σούμα, άμα θυμάμαι καλά, ήταν ένα ποσό των 650.000 που είχε στη συνέντευξη του κ. Γουλιέλμου. 650.000, κοντά στα 650.000, ναι. Και με 200.000, αν δίναμε, είχε αρθεί τον μπαν. Άρα μιλάμε. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να βρούμε 200.000 ή δεν έχει φυσικά ο άνθρωπος τη δυνατότητα αυτή να πληρώσει 200.000. Το είπε μέσα πριν σαφώς. Καλά, βέβαια, προηγούμενη συνεντεύξη αυτός έλεγε ότι έχω βοήθειες, έχω εκείνο. Ναι, στην πρώτη συνεντεύξη έλεγε δεν θέλω βοήθειες. Προφανώς δεν άκουσα την εκπομπή που κάναμε εδώ πέρα. Σε βάζω κίτρινη κάρτα. Λοιπόν, πάμε στον ακροατή να ακούσουμε όμως τη δική του άποψη. Έλα, φίλε μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλά, είσαι, Ζάχο. Καλά, ο Μαρίνος. Ο Μαρίνος. Είδες πως σε κατάλαβα. Ναι. Όχι, ο Ζουνίδης όχι, αλλά κοντά. Όχι. Λοιπόν, κοίταξε, εγώ δεν άκουγα την εκπομπή. Πήρα ναι. Πώς να πω μια καλησπέρα. Δεν καλά ξέρω έκανες. Γιατί μιλάτε και ήθελα να σε ρωτήσω. Για τον μπάσκετ μιλάμε του Άρη και για τα μπάν που έχει. Για τον μπάσκετ. Ναι. Όχι. Να ρωτήσω κάτι, αν έχει πληροφόρηση. Διάβασα ναι. Από ότι θα πάρει ο Άρης τον Ντέγκε. Ισχύει αυτό. Είναι ένας από τους δύο στόχους. Υπάρχει ένας ακόμη στη θέση του Σεντερφόρ. Είναι ένας από τους δύο στόχους ο Ιντέγε. Δεν ξέρω ποιος θα επικρατήσει, αλλά αποκαλύφθηκε το όνομα του Ιντέγε, αλλά ο πρόεδρος, ο κ. Καρπίδης, είναι, λέει, στην Αγγλία για το άλλο όνομα από ό,τι έχω καταλάβει, έτσι. Και για το άλλο. Και για το άλλο. Λένε ότι ο ατζέντης του Ιντέγε είναι εκεί. Τώρα... Ναι. Ένα από τα δύο πάντως, ή ο Ιντέγε ή το άλλο όνομα, το οποίο δεν το ξέρει κανείς αυτή τη στιγμή, θα είναι ο Center for του Άρη. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα τουλάχιστον σήμερα που μιλάμε, Μαρίνα. Κρυφά πάντως προχωράτε, βλέπω. Μια χαρά. Έτσι, λίγο από εδώ καλά το λες. Λίγο από εκεί. Λίγο από εκεί. Ναι. Ο Ιντέγε είναι καλός παίκτης. Τουλάχιστον ήταν, έτσι. Ήταν καλός παίκτης. Εντάξει, έχει παίξει σε ομάδες και στο... Πάντως και με τον Ολυμπιακό, ό,τι έχει σχέση με τον Ολυμπιακό και εσείς από κοντά. Εντάξει, έφυγε τρία χρόνια. Πριν τρία χρόνια έφυγε από τον Ολυμπιακό. 2,5 χρόνια. Τι να κάνουμε. Εντάξει, δεν πήραμε και το Βενετίδη. Άκουσες το καρφί, άκουσες. Τι είπε, όχι. Δεν πήραμε, λέω, και το Βενετίδη. Δεν πήραμε το Βενετίδη, λέει, εντάξει. Εντάξει. Το πανέρι ψωνίζουμε τον Ολυμπιακό εμείς. Τέλος πάντων, καλά. Να είσαι καλά. Εντάξει, παιδιά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Λοιπόν, και λέγαμε για τον μπάσκετ. Για το ποσό το οποίο φαίνεται ότι είναι 200, κοντά στα 200.000, αυτό λέει το ρεπορτάζ και που διαβάσαμε, ότι αν δοθούν 200.000 έχει αρθεί το μπαν, άρα ο Άρης μπορεί να κάνει μεταγραφές. Και φαίνεται, όχι φαίνεται, γιατί και πριν ένα μήνα το σχολιάζαμε και δεν είδαμε κάποια διαφοροποίηση, άρα δεν έχουμε μεταδώσει με τα 200.000. Εγώ ξέρεις που θα πήγαινα. Ναι. Στο Ραούλ Μπράβο που έχει 300. Τι βλάκας. Καλά, ρε, αφού δάνεσαι 300, έτσι όπως λέει ο κύριος Ερέρα, το πάνε, ρε Γουλιέλμο. Κύριε Γουλιέλμο, πάνε στο Ραούλ Μπράβο, δώσε 300 και ακόμη. Πάντο βοηθό του Καστρίτη. Τώρα πέραν όμως της πλάκας, από τη στιγμή που δεν υπάρχουν 200.000 να φύγει αυτός ο Βραχνάς και τουλάχιστον να μην σκεφτόμαστε να κάνουμε μια ομάδα συμπαθητική, να μην έχουμε τα ντράβαλα πέφτω δεν πέφτω, έτσι. Αυτό και μόνο σημαίνει αδυναμία 100% του ιδιοκτήτη της ομάδος, έστω και για αυτό το ποσό. Εντάξει, δεν είναι μεγάλο το ποσό, δεν είναι και μικρό. Για μας, για μένα και για σένα που είμαστε εργαζόμενοι, είναι τεράστιο το ποσό. Υποτίθεται ότι για αυτούς τους ανθρώπους. Και για τα δεδομένα βέβαια του μπάσκετ, όταν λένε ότι έχουμε ένα μπάτζετ 300.000, ναι. Εγώ θα στο πάω στο ποδόσφαιρο. Είναι σαν ο Άρης αυτή τη στιγμή να χρωστάει κάπου 3 εκατομμύρια. Σωστό είναι αυτό που λες, αλλά πάντα κοιτάμε τις αναλογίες, εντάξει. Ξεστή, επαναλαμβάνω, γι' αυτό σου λέω, δεν έδωσες βάση στη συνέντευξη που έδωσε πριν ένα μήνα ο κ. Γουλιέλμος. Ο κ. Γουλιέλμος είπε ότι εγώ. Νούμερο ακριβές δεν είπε. Είπε ότι έχουμε από αυτά που χρωστούσαμε, που ήταν κοντά στα 5 εκατομμύρια και κάτι, έχω δώσει ήδη πολλά εκατομμύρια. Δηλαδή θεώρησε ότι έδωσε να καταλάβει στον κόσμο ότι έδωσε τουλάχιστον 2. Τα λες πολλά εκατομμύρια, δεν λες ένα. Ναι. Λες τουλάχιστον 2, έτσι, υπερθετικός βαθμός. Άρα όταν δίνεις 2 εκατομμύρια, 1,5 να πω εγώ, για τα χρέη. Δεν μπορεί να μιλάμε για 200.000 ή τουλάχιστον να έδινε ένα 300. Εκείνε που κολλάς και που τα ναι, ακούς, δεν, ναι, δεν έχει λογική, ρε φίλε. Βέβαια, δεν έχει λογική. Συγγνώμη, από τα ρεπορτάζ εγώ που διαβάζω, κανείς δεν τον κατηγορεί ότι είναι κάποιος, να το πω έτσι, με κακές προθέσεις. Λένε όχι, ότι ούτε εγώ το τρέχει, ούτε εγώ ότι προσπαθεί και πληρώνει όταν έχει.
Το θέμα είναι ότι έχει κολλήσει η κατάσταση. Μα ούτε εγώ το λέω αυτό. Να δυναμία αυτό. Να δηλώσει αδυναμίες του για να βοηθήσει ο κόσμος. Άκουσα, αν θεωρούσα και εγώ ότι υπάρχει κακή προαίρεση, κάτι άλλο από ότι θα μιλούσαμε διαφορετικά, έτσι. Διαφορετικά εγώ το πάω γιατί μέσα στη χρονιά, μα θυμάσαι, ακουγόταν και φημές ότι θέλει να ρίξει την ομάδα. Υπήρχαν και αυτά. Ξέρεις, όταν έχει να κινδυνεύει ο σύλλογος, πάντα αρχίζει να διακούνται τα χειρότερα. Εντάξει, όντως. Αλλά τα ρεπορτάζ όταν έχεις ότι έναν προσπαθεί. Πόνο, όταν έχεις έναν πόνο, το χειρότερο σκέφτεσαι. Δεν σκέφτεσαι το καλύτερο. Ναι. Εντάξει. Επαναλαμβάνω. Το θέμα είναι ότι δεν μιλάει πάλι και είναι κρίσιμες στιγμές. Επαναλαμβάνω. Κανένας δεν του χρεώνει κακή προαίρεση. Εμείς βλέπουμε όμως το αποτέλεσμα μετράει. Βλέπουμε ότι έχει περάσει ένας μήνας. Δεν έχει γίνει τίποτα. Τώρα και κάτι που έλεγες. Α, έχει γίνει κάτι. Sorry, ήθελα να το κάνω. Βγήκε μία μπλούζα. Το έβλεπα χθες. Μία μπλούζα στην μπουτίκ και η καινούργια μπλούζα του. Τι να πω, ρε, 10 παιδιά, ευρώ η μπλούζα επί 20.000 αριανοί. Άντε βγάζεις και μπλούζα. Συγγνώμη, θα το πω, δεν γίνεται. Βγάζεις ένα σχέδιο, μία μπλούζα, ας πούμε, μπάσκετ. Τι σχέδιο ήταν αυτό, ρε φίλε. Συγγνώμη, δηλαδή πραγματικά σαν να ήταν μία στάμπα καλά το έγραψε ένας από κάτω, δεκαετία του 80. Δηλαδή βγάζεις κάτι να πεις να υπάρχει μία ένεση οικονομική έτσι τέλος πάντων μέσα στο καλοκαίρι. Κάνε κάτι καλό, κάτι εντυπωσιακό. Κάτι τέτοιο να προσελκύσει τον κόσμο. Βγάζεις μία μπλούζα, λες και πήγα εγώ στο φίλο μου το Στέλιο στα Μπομάνια και έβγαλα μία μπλούζα. Όντως, ναι. Δηλαδή προς θεούρες. Τη φάτσα του Λυπηρίδη δηλαδή, να βγάλεις. Τι να πούμε, δηλαδή να σχολιάσουμε και ακόμη και να θέλουμε θετικά, δεν μπορούμε, ρε φίλε. Και έχει περάσει ένας μήνας, επαναλαμβάνω, δεν έχει γίνει τίποτα και δεν βλέπουμε ότι και ένας ακόμη μήνας να περάσει, πάλι το πιο πιθανό είναι να μην έχει γίνει τίποτα. Διάβασε εσύ αυτό με τα διαρκεία λίγο που μιλάει. Αυτό δεν το διαβάζω, εντάξει, δεν το διαβάζουμε ολόκληρο. Είναι μεγάλη ανακοίνωση. Απλά ουσιαστικά έμεσα, να πω έτσι, προδίδεται, αποκαλύπτεται οι τιμές των διαρκεία για τη φετινή χρονιά. Ζήτησε κάποιο, πες το, δεν είναι το. Είναι μια. Τώρα, να σου πω κάτι, είναι. Τι να σου πω τώρα. Είναι ένα διεθνές δηλαδή, δίκτυο φίλων Άρη, το οποίο κάνει μια προσπάθεια να μαζευτούν χρήματα σαν προκαταβολή, δηλαδή να προπληρωθούν διαρκείας για τη χρονιά αυτή. Να υπάρχουν έσοδα. Αλλά μέσα αυτής της προσπάθειας αποκαλύπτονται οι τιμές των διαρκείας για τη φετινή χρονιά. Δηλαδή αντί να βγει επίσημα από την ΚΑΕ να πούνε βγήκαν τα διαρκείας, το μαθαίνουμε τώρα από μια ανεπίσημη. Ένα ανεπίσημο δίκτυο φίλων Άρη που εννοείται είναι καλός ο σκοπός και η πρόθεσή τους. Και από εδώ πέρα βλέπουμε και τις τιμές των διαρκείας για φέτος. Εκτός βέβαια. Εκτός μια... δεν ισχύει αυτό. Όχι, εκτός μια παρένθεση, αν έγινε, επειδή είναι αυτό το δίκτυο, όπως το λες, φίλων που θέλουν να βοηθήσουν τον Άρη, εκτός αν σε αυτούς επικρατήσουν διαφορετικές τιμές. Και τι γελάς. Όχι, εντάξει. Με ένα σκόντο περισσότερο. Ναι. Άμα θεωρήσουμε ότι είναι ρεαλιστικές τιμές και ότι όντως ισχύουν. Ναι. Γιατί φαίνεται εδώ πέρα κανονικές τιμές. Για πες. Βλέπουμε ότι ξεκινάνε το πετάλου από τα 100 ευρώ, χωρίς παιδικό εισιτήριο. Πες πόσο ήταν στο πετάλου. Νομίζω πρέπει να ήταν εκεί πάλι. Εκεί πάλι. Ναι, όχι, πιο κάτω από 100 στάρικο δεν ήταν σίγουρα. Εντάξει, και εγώ έχω του πετάλου και νομίζω ότι είναι 100-120. Και μην ξεχνάμε, θα έχει και δύο περισσότερα παιχνίδια του χρόνου, έτσι. Ναι, μην χάσουμε. Ναι, θα έχουν την Ηρακλή, ναι, εντάξει. Δύο παιχνίδια περισσότερο, φίλε. Εντάξει, ναι, δεν διαφωνώ. 15. Τώρα μην με μπριζώνει. Γιατί στο ποδόσφαιρο έχει δύο λιγότερα. Φαντάζομαι. Τα εισιτήρια του λαού που είναι θύρες 1, 4, 7, 10 λέει στα 160 ευρώ και έχει παιδικό εισιτήριο στα 80. Εντάξει, μετά οι τιμές αρχίζουν και ξεφεύγουν. Πάει 200. Και άμα θες να πας κάτω στις εκείνες καινούργιες καρέκλες, έχεις δει που έχει κάτω. Είναι τα μόνο... δερμάτινα. Ναι, τα λέμε, είναι court side seats. Α, οι court side seats. Άλλο. Court είναι μέσω στο γήπεδο. Ναι, αυτό είναι μόνο 2.500 καμπά θες. Ναι, εντάξει, πας φίλε σε ένα παιχνίδι. Υπάρχουν και μεμονωμένα εισιτήρια. Αν φέρεις και το παιδί σου, είναι παιδικό εισιτήριο 1250 ευρώ. Το πουλάς βέβαια το παιδί για να βγάλεις αυτά τα λεφτά και πουλάς, το βάλεις να κάθεται. Πουλάς δύο νεφρά και 1300 για το. Ναι, και με 3.500 περνάει κανένα παιδί. Τζάμπα πράγμα. Τζάμπα πράγμα. Τέλος πάντων, έχουν βγει, έστω έμεσα βγήκαν οι τιμές των διαρκείας και εκεί πέρα εντάξει, τα γνωστά πρέπει να στηρίξει ο κόσμος κτλ. Αλλά τα 200.000 δεν μαζεύονται από εκεί. Εγώ επαναλαμβάνω, συγγνώμη, το πασιφανές θα πω, δεν είναι κάτι. Βλέπω ότι αν δεν μίλησε πριν ένα μήνα ο πρόεδρος ο μεγαλομέτωχος ομάδας, αν δεν βγει να μιλήσει πιο ανοιχτά, πιο ειλικρινή για μένα, γιατί συγγνώμη δεν μας διαφώτισε πολύ η τελευταία του συνέντευξη, τουλάχιστον εμένα, δηλαδή αν δεν γίνει πιο αναλυτικός και πιο ειλικρινής λέω εγώ στον κόσμο του Άρη, νομίζω ότι δεν πρέπει. Ζάχο, καθαρά πρέπει κάποιος εκτός Άρη να βοηθήσει την κατάσταση. Και όταν λέμε, για να το κάνουμε έτσι και λίγο πιο σφαιρικό, όταν λέμε ότι να βοηθήσει ο κόσμος, αυτός τον κόσμο του Άρη τα τελευταία 20 χρόνια τον έχετε ξεπατώσει, να μην πω τίποτα και μας πιάσει και, και το Εσουρού, τον έχετε ξεπατώσει όλοι ρε παιδιά. Ως πότε αυτός ο κόσμος του Άρη δηλαδή. Και επαναλαμβάνω, να βοηθήσει ο κόσμος, να υπάρχει τουλάχιστον και από πίσω και στο εμπορικό κομμάτι, έτσι. Και όταν υπάρχει και μία τουλάχιστον
αξιοπρεπής και αξιόμαχη λίγο ομάδα. Όταν υπάρχει μια ομάδα που παίζει με το πέφτω δεν πέφτω, τι να πω εγώ ρε παιδιά, τώρα πρέπει να τα πω εγώ αυτά τα πράγματα, δεν ξέρω. Αυτό που έλεγες πριν, ο κόσμος πάλι εκεί θα είναι. Τα διαρκές που να αγοραστούν θα αγοραστούν, όχι ότι αγοράστηκαν πολλά πέρυσι. Το θέμα είναι ότι δεν λύνεις την κατάσταση με αυτό το θέμα. Ναι. Εντάξει, γίνονται προσπάθειες, υπάρχουν κινήσεις γενικότερα, υπάρχει μια δραστηριότητα, αλλά το χρήμα. Money talks, δεν λένε, πώς το λένε. Ναι. Άμα δεν μιλήσει τα λεφτά, το δεν χρήμα... μπορεί να κάνει τίποτα. Δηλαδή, παραχώρηση Αλεξανδρίου που βλέπει κάτι παλεύουν, δεν θα βγάλει τώρα από εκεί τα έσοδα, τι θα κάνει. Θα έρθει να κάνει συναυλία η Μαντόνα και θα πληρώσει το Αλεξάνδριο. Καλές κινήσεις, αλλά χρειάζονται λεφτά. Όπως βλέπεις, το Αλεξάνδριο μας παραχωρείται, αλλά δεν μπορούμε να το συντηρήσουμε. Για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, έτσι. Ναι, δεν θα έχουμε και αυτά τα θέματα μετά. Δεν μπορούμε να το συντηρήσουμε. Όταν δίνουμε ενίκιο, το διάβασα και το ζαλίσκα, δεν τα ξέρω αυτά τα πράγματα. Δίνουμε ενίκιο, βέβαια, μαζί και με τους χώρους, έτσι. Και με την μπουτίκ και με τα γραφεία πάνω. 140.000 ευρώ το χρόνο. Πέρα 13 μάτς παίζει ο Άρης εκεί. Άρα κοντά στα. Γιατί φέτος 13 έπαιξε, τα ευρωπαϊκά τώρα μην πω. Δηλαδή 10.000 το μάτς δίνουμε ενίκιο, έτσι. Και ξέρεις και τα κυλικία και αυτά δεν ανήκαν στον Άρη. Δηλαδή το κυλικείο όχι, δεν είναι. Να πάρεις καφέδες και τα λοιπά. Το κυλικείο δεν είναι του Άρη, όχι βέβαια. Δημοπρασία γίνεται, αν θυμάμαι καλά για το κυλικείο. Αλλά καμία σχέση με τον Άρη, δεν είναι έσοδο. Όχι βέβαια. Πληρώνεις, επαναλαμβάνω... Πληρώνεις, επαναλαμβάνω, το... τη σάλα που είναι και Νίκος Γκάλης, την πληρώνουμε, την νοικιάζουμε, συν τα γραφεία και την μπουτίκ. Αυτό. Το μουσείο αυτό. Και τα λοιπά. Ναι, το μουσείο, αυτά. Αυτά. Λοιπόν, πάμε και στο τελευταίο διάλειμμα. Θα έχουμε μετά, νομίζω, 20 γεμάτα λεπτά. Ας είναι μόνο για τους ακροατές. Ναι, εντάξει. Κάναμε όλο το ρεπορτάζ, δεν εμείς αφήσαμε τι κάτι. Να πούμε, δεν αφήσαμε τίποτα. Μόνο για τη γυναίκα του Σούτγκρεν, δεν είπαμε. Ναι, σου άρεσε. Εντάξει, θα προσθεθεί στις υπόλοιπες που έρχονται. Την είδα. Για Σουηδέζα καλύτερη την περίμενα. Ναι, για Σουηδέζα καλύτερη την περίμενα. Η αλήθεια είναι. Εκτός αν την αδική φωτογραφία. Πρέπει να τη δούμε κι άλλο. Είναι άσχημη η φωτογραφία δηλαδή. Δεν είπα ότι είναι άσχημη. Αλλά... Εντάξει, δεν είναι κάτι εντυπωσιακό. Σουηδέζα την έχεις αλλιώς στο μυαλό σου. Λέει, Σουηδέζα. Σουηδέζα την έχεις κάπως σαν την Κολάσσενα. Κάπως έτσι. Κατάλαβες. Έτσι πάει. Πώς πάει. Έφυγε ο Κολάσσο, σήκωσε τρόπαιο ο Κολάσσο. Όποιος φεύγει από τον Άρη, σηκώνει τρόπαιο. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Το 23-12-87-38 θα είναι δικό σας για τα τελευταία 20 λεπτά εδώ στο Λίμπερο 107,4. Αυτό είναι γερμανικά. Τι είναι, ρε φίλε. Είναι και το βιντεάκι του Σούτγκρεν που βγάζει ένα πάθος και λέει. Ναι, λέει, ναι, ναι, λέει so fucking nice, λέει. Εντάξει, αυτό είναι στα σουηδικά, το είπαμε στα αγγλικά, δεν θα το μεταφράσουμε και στα ελληνικά. Λοιπόν, ο Σούτγκρεν πουλενάρα. Πιστεύω. Πιθανόν θα γίνει που λένε για πολλούς. Είναι και η φυσιογνωμία έτσι τραβηχτική. Το σίγουρο είναι ότι τράβηξε σίγουρα γυναικεία βλέμματα ο Σούγκρεν. Δεσμευμένος είναι, δύσκολο. Δεν είναι η σχέση. Δύσκολο. Καλά, και οι παντρεμένοι έχουν ψυχή. Θα σου πω ένα το παντρεμένος είπες ή όχι. Δεσμευμένος δεν ξέρω αν παντρεμένος. Ναι. Εμένα πάντως και στη μ' αρέσει, αφού το έχω σχολιάσει πρώτος εγώ. Ναι. Όλοι οι παίκτες του Άρη ξένοι φέτος είναι δεσμευμένοι. Δεν έχουμε περιπτώσεις κάλβο, κόκκι, καζίνα, βράδια, έξω, ξενύχτια. Όλοι είναι του φαγητού. Καλά, οι Σουηδοί δεν τα έχουν γενικά αυτά. Ναι, αλλά και οι παίχτες όλοι του Άρη. Ο Λάρσον δεν είναι δεσμευμένος, νομίζω. Ή όχι. Ο Λάρσον εκεί πέρα που έμενε, 8 ώρα όλοι είναι κλεισμένοι στα σπίτια ούτως ή άλλως. Πού. Σουηδία για αυτός, εκεί πέρα πάνω. Τι βγαίνουν αυτό το βράδυ, ξέρουν αυτά. Στην Τουρκία ήταν ο Λάρσον. Ναι, Τουρκία βγαίνουν πολύ, νομίζω, που δεν επιτρέπεται το αλκοόλ. Εντάξει. Παρ' όλα αυτά, μα είδες όλοι οι παίχτες είναι παντρευμένοι, άλλοι είναι με παιδιά. Δηλαδή, έχεις παίχτες οι οποίοι είναι οικογενειάρχες. Γενικά. Βοηθάει αυτό, γιατί άμα θυμάσαι, κράζαμε την εποχή. Βέβαια. Που τα σφινάκια, ιστορίες. Ο Κάλβο υπήρχαν πολλές ιστορίες. Βέβαια, θα μου πει κάποιος, δεν τα βγάζατε. Τι να τα βγάζατε. Όλοι λίγο πολύ τον είχαν δει τον Κάλβο έξω. Κυκλοφορούσαν έξω στην Αθήνα. Ναι, τον είχαν δει τον Κάλβο, ο οποίος ήταν μέγας λοιπούς, δεν ήταν μόνο αυτός. Γομενάκιας. Και για τους υπόλοιπους παίκτες λέγανε. Εντάξει, κατανάλωση αλκοόλ, φουλ και τα λοιπά. Ο Κάλβο, να το πούμε και τώρα πέρασαν τα τέτοια, την έπεσε μέχρι και σε κοπέλα Αριανού. Μπροστά ήταν το παιδί και ο άλλος. Και φυσικά τον έδιρε ο Αριανός. Τον έδιρε. Εντάξει, του έδωσε 2-3 χασουκάκια, του την έδωσε και την άλλη μέρα, βέβαια, τα μαθαίναμε μετά από μήνες εμείς. Είχε πρόβλημα στην προπόνηση ο Κάλβο και δεν ήταν στην προπόνηση. Λοιπόν, εντάξει. Επαναλαμβάνω, ο Κάλβο και ο Κόκε και ο Χαβίτο ήταν τρεις Ισπανοί, ήρθαν ταυτόχρονα νομίζω στον Άρη, έτσι. Οι δύο γίνανε από Ισπανοί Έλληνες και ο ένας έμεινε Ισπανός. Και αυτός που έμεινε Ισπανός ήταν με το μικρότερο ταλέντο σε σχέση με τους άλλους δύο, αλλά ας το πούμε μακροημέρευσε περισσότερο ποδοσφαιρικά από τους άλλους, έτσι. Ναι. Αυτό δείχνει και κάποια πράγματα. Τώρα για τους Σουηδείς που λες, όχι μόνο στον Άρη, σε όλες τις ομάδες, δεν νομίζω, δηλαδή και τον Μπέρκ που θυμάμαι και άλλους Σουηδείς άμα πεις,
Είναι όλοι αυτό τη οικογένεια, είναι αθλητές. Μετρημένοι. Δεν είναι, είναι μετρημένοι. Ναι, ναι, είναι επαγγελματίες. Θέλουμε να πιστεύουμε και ο Σούγκρεν θα είναι έτσι και θα μας ενδιαφέρει βέβαια πρώτιστα το τι θα δείξει μέσα στο χορτάρι. Έτσι. Κάποια στοιχεία του ξέρουμε, αλλά άλλο τι θα δούμε στο χορτάρι και άλλο το αν είναι παντρεμένος ή όχι. Λοιπόν, μου έλεγες κάτι λίγο αυτό, πρέπει να το σχολιάσουμε λίγο. Και για το, εγώ σου είπα για την διεξαγωγή του επόμενου πρωταθλήματος που για μένα είναι, δεν ξέρω, επαναλαμβάνω, ακατανόητη το πώς και πώς συμφωνήσαν και όλες οι ομάδες σε αυτό το πράγμα, αλλά και για το τηλεοπτικό συμβόλαιο του Άρη, που νομίζω εκεί πρέπει να πέσει και λίγο το βάρος από τον κύριο Καρυπίδη. Εντάξει, υπάρχει μια συμφωνία βέβαια με την κρατική τηλεόραση, με την ΕΡΤ. Βέβαια, το ποσό που δίνεται στον Άρη, επαναλαμβάνω, σε σχέση με την τηλεθέαση που προσφέρει και σε σχέση με ομάδες άλλες. Από τη μία είναι, αναφέρομαι στον Παναθηναϊκό, ο οποίος πήρε περισσότερα, 4,5, πάνω από τα διπλάσια από τον Άρη, με λιγότερα και εισιτήρια και φυσικά και με η ομάδα του να είναι πολύ πιο κάτω από τον Άρη και σε ανταγωνιστικότητα και στη βαθμολογία και σε όλα, έτσι. Δεν λέω ότι ο Παναθηναϊκός είναι τεράστιο μέγεθος, δεν θέλω να μικρώνω τον Παναθηναϊκό, λέμε για την τωρινή του κατάσταση. Λοιπόν, δεν γίνεται ο Άρης να παίρνει λιγότερο από 2 εκατομμύρια, να παίρνει ο Παναθηναϊκός 4,5 και ο Άρης να παίρνει, όπως και εσύ έλεγες, τα ίδια χρήματα με τον Ατρόμητο. Πήρε 110 χιλιάρικα περισσότερο, αν θυμάμαι καλά, από τον Ατρόμητο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα και με βάση με τα νούμερα τηλεθέασης και εμπορικότητας του συλλόγου, έτσι. Εκεί πρέπει να πέσει ένα βάρος, νομίζω, από τον Πρόεδρο. Πρέπει να γίνουν κατάλληλοι χειρισμοί, να πέσουν και άλλα πράγματα, διότι σε αυτά τα πράγματα, κακός ή καλός, για άλλους κακός ή άλλους καλός, παίζει ρόλο και η πολιτική. Η πολιτική μέσα στο. Στο ποδόσφαιρο και ιδίω το ελληνικό, νομίζω, δεν νομίζω να βάλει κανείς ότι είναι ήδη εδώ και δεκαετίες μέσα. Δεν ξέρω αν συμφωνήσει ή όχι. Όχι, σίγουρα πρέπει να γίνει ένα προσαρμογή. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι, πόσο εύκολο να πατήσει το χέρι στο τραπέζι, να το χτυπήσει με το χέρι στο τραπέζι. Ίσως να το αν μπορούσε να το συνδυάσει κιόλας και με τα ευρωπαϊκά τα μάτς. Μια αναπροσαρμογή που να περιέχει και την ευρωπαϊκή κάλυψη. Ναι, αυτό πραγματικά. Μπαίνουμε σε χωράφια που δεν τα γνωρίζουμε. Αυτά αν τα ευρωπαϊκά είναι στο πακέτο ή όχι, αν αυτά δεν τα γνωρίζουμε. Και υπήρχε και επιβράβευση του Άρη φέτος από την ΕΤ, αλλά 100.000 μπόνους βάση. 170 νομίζω. Δεν θυμάμαι τι ήταν τη τηλεθέαση. Βάση τη τηλεθέαση ήταν ο πιο εμπορικός από τις 7 ομάδες και πρώτος στα εισιτήρια από τις 7 ομάδες. Υπήρχε βέβαια τέτοια παράμετρος. Λοιπόν, πάμε στο φίλο να ακούσουμε τη δική του άποψη. Καλησπέρα. Έλα, Ζάχου, καλησπέρα. Και ο Σταύρος δίπλα μου. Εγώ είμαι βοηθητικός. Έλα, Σταύρο, τώρα με και δεν. Δεν πειράζει, φίλε. Ο Εύρης είναι. Λείπει κάλτσα, ε. Λείπει κάλτσα. Λείπει ο Καλτσοδέτας, λείπει. Λοιπόν, έχει μια πορεία όπως είχα και εγώ, αλλά έκατσα και το σκέφτηκα. Για πες. Γιατί ψήφισαν οι ομάδες στα play-off, έτσι δεν είναι. Όλες, ναι. Όλες. Όχι τα play-off. Ομάδα. Ωραία. Απάντηση είναι απλή. Δηλαδή και εγώ τους έδειξα μετά, πες μια ομάδα, α πούμε, από τους. Τον Πάοκ, α πούμε, έτσι δεν είναι. Ο Πάκο έχει σίγουρα την υποθεσία του χρόνου. Όχι. Άρα σου λέω εγώ δεύτερος. Ευρύ, άλλο λέω. Άλλο λέω. Δεν προφανώς δεν άκουσες και όταν το σχολιάσαμε. Τώρα, το, όχι, όμως... όχι. Και όταν το σχολιάσαμε όταν έγινε πριν μέρες όταν το ψηφίσανε και το σχολιάσαμε τον Τάσο. Ναι. Δεν λέω όχι στα play-off. Όχι, δεν λέω όχι. Αν και είναι άδικο εδώ που το λέμε. Είναι άδικο, εντάξει. Ο πρώτος να παίζει play-off. Είναι άδικο. Όλη τη χρονιά ναι. Και να έχει καμιά γλυκή στραματισμού στο τέλος και να έχει κάποιου παίκτες. Σωστά. Αλλά εφόσον το δεχτήκαμε, εγώ δεν λέω αν το δεχτήκαμε, αυτό το βγάζουμε έξω. Λέω ότι ο έκτος, ο πέμπτος, εγώ θα σου πω και ο τέταρτος ακόμη, δεν θα έχουν πιθανότητες να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα. Γιατί υποτίθεται ότι βάζουμε τους έξι και βάζουμε και ο πρώτος να παίζει, για υποτίθεται να το κάνουμε πιο ανταγωνιστικό, να έχουν περισσότερη την ελπίδα ότι μπορούν να κατακτήσουν το πρωτάθλημα, έτσι. Ναι. Εκεί πέρα το πάνε να διεκδικήσει Ευρώπη ο έκτος πέμπτος. Ναι. Όταν λες ότι. Όχι, όχι. Όταν βάζεις ότι και ο πρώτος να παίξει, βάζω ότι όλοι πάνε για το πρωτάθλημα. Απλά ένας σκέψεις και ένας δεν πάει για τίποτα. Δηλαδή, σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Ο δεύτερος να βγει τίποτα. Να σου το πω αλλιώς. Να σου το πω αλλιώς για να το κάνουμε λίγο πιο έτσι. Ναι. Αν ο έκτος από τον πρώτο είχαμε ένα πρωτάθλημα Αγγλία, ρε παιδί μου, που η Αγγλία φέτος δεν πάει και αυτή σε αυτό που θα πω. Ναι, ένα ανταγωνιστικό. Και ο έκτος από τον πρώτο είχε 5 βαθμούς. Τη σφαγή. Ναι, δεν θα έλεγα όχι ο Άρης, οποιαδήποτε ότι πάει για πρωτάθλημα. Τώρα πώς να πάει ο έκτος για πρωτάθλημα, πες μου ρε φίλε. Ο Άρης είχε 35 βαθμούς από τον πρώτο. Πώς να πάει για πρωτάθλημα, δηλαδή, ο τέταρτος.
με ποια βαθμολογία θα μπουν οι ομάδες στο πρωτάθλημα. Όχι, όχι, το ξέρουμε, δεν ξέρω να το αλλάξουμε. Αυτούσια λέει ο. Δεν θα υπάρξει διαφορετική βαθμολόγηση. Αυτούσια λέει. Έχεις 70 βαθμούς, θα είσαι με 70 και ο άλλος θα είναι με 60. Το σωστό εφόσον το κάνεις έτσι. Ο εκτός θα είναι με 40. Ναι, το σωστό εφόσον το κάνεις έτσι ήταν τουλάχιστον να μετράει τα μεταξύ τους παιχνίδια. Η βαθμολογία των μεταξύ τους παιχνιδιών. Άρα ο εκτός στην ουσία δεν μπορεί να διεκδικήσει την πορτιά. Καλά, πώς να τη. Ο τρίτος δεν μπορεί να τη διεκδικήσει. Η ΑΕΚ φέτος είχε 20 βαθμούς από τον ΠΑΟΚ. Ουσιαστικά δίνουν μια δεύτερη ευκαιρία στον δεύτερο, αν είναι κοντά, ναι. Και μια ευκαιρία στον έκτο να διεκδικήσει να μπει στην Ευρώπη. Εντάξει, θα σου πει κάποιος τώρα ότι πορεία σαν τη φετινή του ΠΑΟΚ δύσκολα να κάνει κάποιος, ας πούμε, του χρόνου. Εντάξει, δηλαδή το πήρα αίτητος, αλλά και πάλι διαφορές. Πάρουμε όλες τις βαθμολογίες των τελευταίων 10 χρόνων, τις τελικές. Πάλι έχουν διαφορά. Η ουσία είναι ότι θέλαν παραπάνω παιχνίδια το πρωτάθλημα για τηλεοπτικούς λόγους. Οπότε η φόρμουλα ήταν αυτή. Δηλαδή το άλλο με το ενδιάμεσο πρωτάθλημα στον πρώτο και δεύτερο γύρο ήταν ικτρό για μένα, μια βλακεία. Οπότε είπαν ξανά playoff που είναι κάτι γνωστό. Ρε playoff να υπάρχουν, απλά όχι με αυτό. Όλες τις ομάδες. Ρε playoff να υπάρχουν. Θέλουν να βάλουν όλες τις ομάδες. Γι' αυτό πρέπει το χρόνο που θα βγούμε δεύτερη να έχουμε διαφορά από τον το μεγάλη. Μακάρι. Ρε φίλε. Ένα άλλο που. Χθες αναρωτιόμουν μετά την κουβέντα που κάναμε προχθές και ήθελα να το θέσω, αλλά δεν πες το. Δεν πρόλαβα. Το ΒΑΡ. Ναι. Ξέρουμε ότι οι πρώτες 6 ομάδες θα έχουν εξαιρετικό διαιτητή. Έτσι δεν είναι. Καλά, μην πάει και το. Εμείς δεν είχαμε φέτος. Ο Ατρόμητος περισσότερο μάτσε για ξένο διαιτητή από ότι εμείς. Ναι, εγώ το άλλο πάω θα έχει ξένο διαιτητή. Δεδομένο νομίζω. Το ΒΑΡ θα είναι ξένος και Έλληνα. Α, πολύ ωραία τάκα αυτή. Ωραία. Λογικά Έλληνα θα. Ξέρω εγώ τι να σου πω. Καλημέρα. Άμα είναι έτσι, δεν κάνω τίποτα. Για να δούμε, για να δούμε. Αν πάει στο ΒΑΡ ο Σπάθας. Αν μην λες Σπάθα, μας ευνοήσει ο Σπάθας. Μην πες κανέναν άλλον. Άντε καλά, δεν θα βγούμε διάλειμμα. Πες κανέναν άλλον. Κάτι για τον μπάσκετ. Κάτι είχαμε την πρώτη προπόνηση. Κάτι μαζεύτηκαν οι παίκτες. Ποιοι μείναν εδώ, ξέρεις. Πρώτη προπόνηση. Όχι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Όχι σήμερα. Ότι μεθαύριο ένα μάζευμα, ένα κάλεσμα λέγεται τον παίκτο. Πρώτη φορά το έκανα εγώ. Όχι, δεν μου υπάρχει κάτι τέτοιο. Τι κάλεσμα στο Ιούνιο. Τους παλέμαχους μπασκετίδες. Τι πάει. Όχι, ρε φίλε. Εδώ τώρα πριν μια εβδομάδα φύγανε. Τώρα τι θα ξαναγυρίσουν. Και καταρχήν δεν ξέρουμε. Εδώ ακόμα playoff έχει. Ακόμη δεν τελείωσε ο πρώτο. Τώρα παίζει ο. Κάτσε καλά που μας το είπες. Προμηθέας ΑΕΚ. Κάτσε να δω. Προμηθέας ΑΕΚ. Ημίχρονο 38-29. Ρε αυτή η ΑΕΚ. 38-29. Τέλος πάντων, δεν ξέρω για τον μπάσκετ τώρα. Μακάρι να κάνουν κάποιες κινήσεις. Εσύ δεν ξέρω, δηλαδή τώρα. Προφανώς άνοιξε τώρα, δεν άκουσε ούτε τη σημερινή εκπομπή. Το σχολιασμό. Εντάξει. Είπαμε τα πράγματα είναι φίλε. Ψιλοχοντρομαύρα. Τι χοντρομαύρα, Τάσο, δεν ξέρω. Τάσο, φτερνίζεται ο τέλος. Τάσο, τι λέει τώρα, λέει, δεν σημαίνει. Να σε καλά. Άντε να περάσουμε τις μέρες, να δούμε λίγο μπαλίτσα. Όσο έτσι για τον Ιντέγε Ζάχο που έλεγες, διάβασα σήμερα ότι ο Ιντέγε στην Κίνα δεν πολύ έπαιζε. Ξέρεις γιατί, δεν ξέρω, είχαν περιορισμό ξένων εκεί. Ναι, καλά, εντάξει, δεν είπαμε. Ναι. Τα λέμε ένα αλλά χρόνο τώρα, δεν έπαιξε, το διευκρινίσαμε εδώ. Κάτι που θέλω να σου πω κιόλας. Ναι. Θυμάσαι ο Μπέρκ στο Παναθηναϊκό πως ήρθε. Όχι, δεν το θυμάμαι, να μην λέω ψέμα. Ήρθε μετά από τραυματισμό, δεν έπαιζε. Ήταν σε απραγία. Ρε εσύ, καλά. Άκουσε, επειδή το σχολιάσαμε ένα χρόνο, είπαμε εκτός αγωνιστικού. Δεν σημαίνει ότι δεν έπαιζε μπάλα. Απλά δεν ήταν, ναι. Απλά δεν ήταν στη βασική δεκάδα, αυτό ας πούμε. Αυτό λογικά. Στα 37 του να πω ότι βαριέται να παίξει μπάλα από 30 χρονών, εντάξει. Όχι. Θεωρώ ότι θα είναι πολύ καλή κίνηση ο Ιντέγια αν έρθει. Μην το, μην, και αν το... είναι αυτός, γιατί έχω Ιντέγια να... Έναν ακόμη, λέει να δούμε. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Να σε καλά, Εύρη. 23, 10, 2, 87 και 3, 8, αν έχουμε έναν ακόμη φίλο θα τον ακούσουμε. Τι λέει. Α, όχι, άστο αυτό. Να στείλουμε και χαιρετισμού στον Γιάννη από Κύπρο. Αυτός λέει δεν ζητάει πολλά. Θέλει να κληρωθεί ο Άρης με την ΑΕΛ για Europa League προφανώς λέει, για να παίξουμε και κάτω Κύπρο. Στο πρώτο γύρο, για να μας πει, στο πρώτο γύρο είναι. Νομίζω υπάρχει και ΑΕΛ. Νομίζω είναι. Υπάρχει. Νομίζω, ναι. ΑΕΛ, τι. Λεμεσός. Ναι. Στα κίτρινα. Α, κίτρινο με κίτρινη. Στα κίτρινα, ναι. Γιατί όχι. Έχει περίεργες χώρες είναι η αλήθεια. Στον πρώτο γύρο, επαναλαμβάνω, είμαστε και στον όμιλο των ισχυρών. Είμαστε στους ισχυρούς. Λόγω Ελλάδος. Λόγω Ελλάδος, λογικά.
Υπάρχει μια βαθμολογία που παίρνει από την Ελλάδα, οπότε ήδη κατατάσσει σε αυτού του. Ναι, παίρνει κάποιου πόντου από εκεί. Γιατί... Και μετά σε πετάνε στο σάνι. Εντάξει, καλά, γιατί και στου ισχυρού να είμαστε. Στου ισχυρού να ήμασταν δεν σημαίνει ότι. Τουλάχιστον να φτάσουμε μέχρι εκεί, στον τρίτο προκριματικό, θα πέφταμε με εύκολη ομάδα, εντάξει. Σίγουρα. Πρέπει να αποκλείς και μια καλή ομάδα για να μπεις και στους ομίλους. Δεν θα δω κάτι ακατόρθωτο. Παναλαμβάνω, θα δούμε. Η Manchester United την κλείτωσε πάντως. Μπαίνει λέει κατευθείαν στους ομίλους. Οπότε μόνο εκεί θα τη συναντήσουμε. Είναι τυχεροί οι άνθρωποι, παρότι είμαι Manchester. Λοιπόν, αυτά. Σιγά σιγά πάμε και για το κλείσιμο, κύριε Σταύρο. Να μην σε ρωτήσω για τον ιό τίποτα. Πώς, ο γιος μεγαλώνει. Τι μεγαλώνει, Θα κάνει η πρεμιέρα τώρα σε ευρωπαϊκό, θα είναι, δεν ξέρω, σε προπόνηση. Θα είναι, μην μου πει τον Μπασικά που σε κανένα εκτός έδρας. Πέρσι πήγε 3-5 πηγάδια τριών μηνών. Τώρα φέτος δεν πάνε. Και Χαριλάου πάτησε χορτάρι πότε? Όταν ξυλώναν. Όταν ξυλώναν. Στο καροτσάκι πέρνανε 50 ημερών, δεν ξέρω πώς ήταν. 60 ημερών πάτησε χορτάρι. Όταν ξυλώναν. Κάποια στιγμή δηλαδή, εμφανίζεται. Ο ιός Σταύρου πάτησε χορτάρι 60 ημερών και εμείς πώς πότε το πάτησες? Εγώ μετά τα 10. Γιατί δεν ήμουν καν Θεσσαλονίκη. Εννοείται. Εγώ να μην σου πω, δεν θυμάμαι πότε το πάτησα. Στείλουν χαιρετισμού και στη γυναίκα μου, εννοείται. Έτσι, ναι. Ακούει. Εννοείται. Αφού πήραμε άδεια για να έρθουμε εδώ. Δεν ερχόμαστε έτσι. Να πω την Αναστασία. Και να ευχαριστώ. Εσύ πήρε, ναι. Την Αναστασία, να την πω, κορίτσι μου, τι, αυτή η επιλογή που έκανε, δηλαδή πραγματικά, πραγματικά η επιλογή σου ήταν λίρα 100. Αυτά λοιπόν, τώρα να σου πω ότι να είσαι stand-by για το καλοκαίρι. Πάντα, γιατί εγώ εδώ είμαι πέρα... Τετάρτης, ναι. Ο Αντώνης είναι Πέμπτης, δεν ξέρω τι έχει μείνει. Ο Αντώνης Πέμπτης, θα έχω και τον Μπόσμαν. Εγώ είμαι σε επιφυλακή πάντα. Είσαι σε επιφυλακή, πότε παίρνεις, φεύγεις άδεια εσύ, πότε παίρνεις... Έχω ακόμα τον Ιούλιο, έχει. Θα έχει ξεκινήσει η προετοιμασία. Εμείς άδεια δεν παίρνουμε, να ξέρεις. Μόνο κάποιες μερούλες. Εσύ έχεις και ένα ακροατήριο, δεν πάω το πουλήσεις. Είναι και αυτό, είναι και αυτό. Οπότε η egg drilling δεν πρέπει να είναι να φύγουν. Απλά ξέρεις, το κόσμο χαλαρώνει, ακούει, αλλά χαλαρώνει. Δεν εντάξει, λογικό πάρα είναι. Πολύ, λογικό, δεν είναι στην τσίτα. Λογικό, λογικό. Απλά να ξεκινήσουν λίγο, να ξεκινήσει και η προετοιμασία, να υπάρχει έτσι και λίγο σχολιασμό, ρε παιδί μου, να έχει κάτι να λες. Γιατί να έχει είναι... εικόνα τέλος πάντων. Ναι, ναι. Μετά και τα πρώτα φιλικά και στην προετοιμασία έρχονται και τα ευρωπαϊκά που είναι νωρίς. Και τα φιλικά έχει πριν. Έχει το φιλικό με τον Ατρόμητο. Με τον Ατρόμητο μια εβδομάδα. Περιμένουμε και κάτι λίγο καλύτερο, κάτι ξένο. Νομίζω ότι πει. Μια μεγάλη ομάδα θα είναι. Το πρώτο δηλαδή φιλικό στο Χαριλάου πάντα. Αν και να μην είναι πάλι η Μπόκα. Κούραση. Φτάνει. Κούραση. Φτάνει, όχι η Μπόκα. Όχι μπορεί να φέρουν έτσι μια αγγλική, μια γερμανική, κάτι. Του Manchester United να φέρουν. Στο το καφενείο. Να σου πω κάτι, τα λεφτά θα τα βγάλει στο τέλο άμα τη φέρει. Καλά, εντάξει. Εντάξει με... Δεν θα τα βγάλει τα λεφτά. Πώ θα ζητάνε αυτοί. Μάντσεστερ δεν μπορεί να τη φέρει. Πάνε... Καλά, αυτοί αυτούς δεν του φέρνει γιατί κάνουν προγραμματισμό. Ναι, δεν περιμένουν πάνε... τελευταία στιγμή τώρα. Καταρχήν πηγαίνουν Ασία αυτοί, όλες αυτές οι αγγλικές ομάδες που εκεί, εκεί είναι χρυσορυχείο. Αυτοί έχουν προγραμματίσει τα φιλικά ήδη για τον χρόνο. Έτσι, έτσι, έτσι. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω. Να διαβάσω λίγο και του βασικού υποστηρικτέ. Κάτσε να του ακούσει κι εσύ. Ο πρώτος και καλύτερος το πορκί, το ψητοπολείο. Μα θες πάμε να κεράσω ένα πιτόγιο. Μας άνοιξε την όρεξη. Λοιπόν, αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις με ντόπια κρεατικά και χειροποίητες νοστιμιές. Έχει το πορκίτο που φυσικά τρώγοντας σας τρέχουν για τα σάλια, έτσι. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινός ή κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα μπέργκες. Κλαμπς μένουμε πολλές επιλογές για 1-4 άτομα, αλλά και ολόφρυς και σαλάτες και συνοδευτικά. Καραολί και Δημητρίου 52 η διεύθυνση και delivery 2315205555. Κατεβάζοντας την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και παραγγέλνοντας φυσικά από το κινητό, παίρνετε έκπτωση 10%. Να ευχαριστήσουμε και τη Mazda Αμανατίδης που για ακόμη μια βραδιά ήταν βασικός υποστηρικτής εκπομπής Radio Marmita με το εξειδικευμένο συνεργείο της Mazda με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Mazda με συνεργείο, σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Αν έχεις Mazda αυτοκίνητο, ο άνθρωπός σου είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το συνεργείο του. Ένα όνομα εγγύης στο σέρβις με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Μάζδα Μανατίδης, το Μάζδα έχει το μάστορά του. Διεύθυνση Παπάφη 205 και τηλέφωνο 2310-924-931. Να σας υπενθυμίσω να μείνετε συντονισμένοι φυσικά στο Λίμπερο 107,4, μην το κουνήσετε ρούπι. Ακολουθεί Νίκος Παπαδόπουλος, Νίκος Μοσχοβίτης με την εκπομπή Μπάλαντερ. Θα σας κρατήσω συντροφιά μέχρι τις 12. Να ευχαριστήσω και τον Γιάννη Ζάτση που ήταν στην ηχοληψία, πολύτιμο συνεργάτης για άλλη μια φορά.
Δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο. Από μένα, το Σταύρο και το Γιάννη, καλό σας βράδυ.